Καλησπέρα στο ακροατήριο του Λίμπερο 107,4. Καλησπέρα στη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα. Καλησπέρα, Αντώνη. Καλησπέρα σας. Τι γίνεται? Όλα καλά. Σίγουρα? Όλα καλά. Όλα καλά, με το που είδες τα πυροφωτιά. Να συνδεθούμε, να κάνουμε εδώ πέρα, να πούμε τα θα είμαστε, έτσι είμαστε, αλλιώς μας. Λοιπόν, να πούμε ότι βρισκόμαστε όπως προείπα στο Λίμπερο 107,4 και τις επόμενες 2 ώρες μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε, θέλω να πιστεύω, καλή συντροφιά. Η εκπομπή, όπως καταλάβατε, σήμερα έχει κίτρινο-μαύρο φόντο. Ο Τάσος, λόγω της δουλειάς του, σπάσαν οι σουλήνες στο... Εντάξει, με στέλνει φωτογραφία, ακόμη εκεί είναι. Καλό κουράγιο, τα φιλιά μου. Ξέρεις, με το γυλαίκο, για να μην περάσει κανένα αμάξι και τους κόψει τα δύο. Με το γυλαίκο το φωσφορίζω. Το λαχανί πράσινο πω. Εντάξει, να το πούμε, τι να πω, να τελειώσει πριν τις 12. Γιατί μου έκανε και βιντεοκλήση, να σου πω την αλήθεια. Μόνο με κανό μπορούσες να κυκλοφορείς εκεί. Λοιπόν, ωραία, εμείς συνεχίζουμε. Όπως καταλάβατε, είπαμε ότι σήμερα, λόγω και της απουσίας του Τάσου, θα μιλήσουμε για τον Άρη. Αυτό δεν σημαίνει ότι αποκλείουμε οποιοδήποτε άλλο φίλαθρο να μας πάρει τηλέφωνο. Εντάξει, οι γραμμές θα είναι ανοιχτές καθ' όλη τη διάρκεια, ακόμη και από τώρα. Το 23-12-87 και 3-8 είναι ανοιχτό. Βέβαια, έχουμε να σχολιάσουμε και ποδόσφαιρο και μπάσκετ για μένα. Γιατί, sorry, θέλω να πω κάποια πραγματάκια για τον μπάσκετ που χθες και με την εκπομπή με τον Τάσο δεν μας δόθηκε η ευκαιρία λόγω του. Τη Δευτέρα συνήθως λόγω της αγωνιστικής, υπάρχει πολλά, δεν προλαβαίνουμε να πούμε την αλήθεια, βγαίνει και ο κόσμος ακόμη περισσότερο. Θέλω να πω κάποια πραγματάκια ειδικά για τον μπάσκετ του Άρη, γιατί λίγο οι δύο νίκες λίγο νομίζω ότι μας έχουν αποπροσανατολίσει και τον κόσμο. Άμπα, δεν νομίζω, με την εικόνα ειδικά που έχουν άλλες οι ομάδες. Ωραία. Δεν νομίζω. Εδώ είμαστε για να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας, να πεις τη δική σου, εγώ να πω τη δική μου και φυσικά να βάλουμε στο παιχνίδι και τον κόσμο. Είπα το 23-12-87 και 3-8 είναι ανοιχτό το τηλεφωνικό κέντρο. Μπορούμε να ακούσουμε και τις δικές απόψεις. Φυσικά να πούμε και τη δική μας. Και φυσικά θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. Έχουμε και εμβόλυμη, μην το ξεχνάμε αυτό. Την Πέμπτη ο Άρης στις 7.30 αντιμετωπίζει την Ξάνθη. Ξάνθη που... Πολύ σημαντικό μας για μένα, αυτό και το επόμενο. Βέβαια, σωστό είναι αυτό που λες. Αυτά τα δύο, γιατί τον Πανιόνιο μετά θα τον γυαλίσουμε, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά αυτά τα δύο είναι Ξάνθηκε, πολύ σημαντικά. Ξάνθη και Πανετολικό. Πανετολικό εκτός. Ναι, την Κυριακή είναι αυτό, έτσι. Ναι. Μία Ξάνθη που βγήκε μία απόφαση φυσικά, γιατί μου έλεγε και χθες ο Τάσος ότι αθώνεται, λέει, μου έλεγε η Ξάνθη, που φυσικά και τιμωρήθηκε και δεν ήταν για καμία, δεν είναι καμία σχέση η σημερινή απόφαση που βγήκε με το, με το θέμα της ΕΕΑ που εκδικάζεται την Πέμπτη. Έφαγε μια διακοσάρα και ανάκληση του πιστοποιητικού της Ξάνθη. Βγήκε ήδη η απόφαση αυτών για κάποια, για το, αν κατάλαβα καλά, είναι για επανέλεγχος του πιστοποιητικού της, αν κατάλαβα καλά, της αδειοδότησης μάλλον. Η οποία έφαγε το μεγαλύτερο πρόστιμο που μπορούσε να φάει, 200 χιλιάρικα και ανάκληση πιστοποιητικού. Αυτό βέβαια πώς εννοώ γίνεται ανάκληση πιστοποιητικού, πάλι το είπα, ωραία, αδειοδότησης. Δεν... Αυτό βέβαια δεν έχει να κάνει σχέση με το, όχι, όχι, με είπα, το άλλο, έτσι. Δεν έχει να κάνει, αλλά από ό,τι διάβασα λέει, συγγνώμη, εφόσον δεν έχει αδειοδότηση, πώς θα παίξει το πρωτάθλημα, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Δεν έχει πρόβλημα, λέει, πληρώνει βέβαια τα 200 χιλιάρικα που είναι το μέγιστο χρηματικό ποσό, βέβαια. Είναι υπέσιμη η απόφαση. Λογικά θα είναι. Λογικά θα είναι. Αλλά εγώ άλλο λέω: το καλοκαίρι όταν δεν παίρνει αδειοδότηση, δεν παίρνει. Τώρα σου την αφαιρούν και παίζει, δεν ξέρω. Τα νομικήστικα, επαναλαμβάνω, δεν μπλέκω σε χωράφια που δεν γνωρίζω, αλλά φαίνεται λίγο παράξενο. Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι είναι προπομπός αυτή η απόφαση. Έχω πει μια απόφαση που βγήκε τώρα, έτσι. Γιατί πριν μια ώρα πρέπει να έχει. Ώρα, έτσι. Μια ώρα έχει. Και το έβγαλε, όχι. Το Thraki News. Το βλέπω τώρα στο About Aris, λέει 8 και 6, άρα μια ώρα. Ναι, το Thraki News το έβγαλε. Δηλαδή το τοπικό, ας πούμε, ΜΜΕ, αν θέλουμε να το ονομάσουμε έτσι, της πόλης. Λοιπόν, εγώ την άποψή μου την είπα, ήταν πολύ εύκολη νομίζω, από την πρώτη μέρα που βγήκε αυτή η συγγνώμη, αυτό με το θέμα με την ΕΕΑ, να δούμε, στο στοίχημα είμαι καλός, νομίζω και σε αυτά είμαι καλός, την Πέμπτη, θα εκδικαστεί η απόφαση, θα εκδικαστεί η υπόθεση και θα βγει νομίζω μια απόφαση. Όχι την Πέμπτη, λένε μέχρι τη Δευτέρα. Και έτσι πρέπει να γίνει, γιατί πρέπει να ξεκαθαρίσει η κατάσταση. Έτσι και για όλες τις ομάδες. Και για την Ξάνθη, για τον ΠΑΟΚ και για όλες τις ομάδες. Δεν είναι θέμα. Δεν μπορεί αυτά τα πράγματα να τραβάνε σε
να έχουν διάρκεια από εσένα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Άμα θες να έχεις ένα σοβαρό πρωτάθλημα, δεν γίνεται. Οποιοδήποτε κάνει μια, πρέπει να λύνεται, να εκδικάζεται μέσα σε 2-3 μέρες και η έφεση, αν υπάρχει έφεση, άλλες 2 μέρες, σε 5 μέρες, μία εβδομάδα τελειώνει η υπόθεση. Δεν μπορεί αυτά να, να τραβάνε σε μάκρος χρόνου. Λοιπόν, από πού θες να ξεκινήσουμε? Α, δεν θα ξεκινήσουμε. Λάθος. Θα ξεκινήσουμε από τους βασικούς υποστηρικτές της εκπομπής, έτσι. Σωστότατος, σε πρόλαβα όμως. Και να ευχαριστήσουμε και τους δύο βασικούς υποστηρικτές εκπομπής Ράδιο Μαρμίτα που ακούνται στο Λίμπερο 107,4 από την Δευτέρα μέχρι και την Παρασκευή, από τις 9 μέχρι τις 11. Και ξεκινάω με την Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Η καρδιά της Mazda χτυπάει ανατολικά στην Παπάφη, στη Mazda Αμανατίδης, με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Αμανατίδης, ένα όνομα έγκυση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι ένα στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πληροφορία θέλετε από τη Mazda Αμανατίδης, το τηλέφωνο 2310-924-931. Ευχαριστούμε και τον Πορκίτο Ψητοπολείο με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσης στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, Χοιρινός ή Κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες γνώστη, μια σας περιμένουν. Ενδεικτικά θα σας πούμε κάποιες από τις λαχταριστές προσφορές του Πορκίτο: ένα special burger και μια Coca-Cola μόνο με 4 ευρώ, ένα κλαμπ αλατικών και μια Coca-Cola 330 ml μόνο με 5 ευρώ και το κλαμπ και το μενού, συγγνώμη, 2 ατόμων που αποτελείται από 2 μπέργκερ, μία πατάτες, μία σαλάτα, μία Coca-Cola 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Όλα αυτά τα καλούδια και ακόμη περισσότερα μπορούμε να τα βρούμε στην Καραολίκη Δημητρίου 52, πρώην διοικητηρίου, και delivery 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία σας, σας περιμένει έκπτωση 10%. Να πω ότι στο προφίλ μου στο Facebook υπάρχει το πώς της εκπομπής, μπορείτε να γράφετε την άποψή σας, να τη διαβάσουμε και να τη σχολιάζουμε εδώ στον αέρα. Όπως και επαναλαμβάνω, το 2310-287 και 3 οκτάρια είναι ενεργό. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τότε από τα πιο, θεωρείς εσύ, πιο εύκολα. Ας ξεκινήσουμε από το μπάσκετ. Έφαγε την προσποίηση. Περίμενε να πω ποδόσφαιρο, έτσι. Πρέπει να πεις από τα πιο πρόσφατα, εσύ μου λες από τα πιο εύκολα. Όχι, γιατί επαναλαμβάνω, χθες ούτε εγώ το Τάσο είπαμε για μπάσκετ. Δεν ξέρω αν ο Τάσος ήθελε να πει. Εγώ ήθελα να πω κάποια πράγματα. Μας πήρε ο χρόνος, όμως δεν υπήρχε χρόνος πολύ. Να πω και να ξεκινήσω την σκέψη μου από αυτό που σου έλεγα νωρίτερα. Θεωρώ ότι οι δύο αυτές νίκες, θεωρώ, και τον κόσμο έχουν από προσανατολίσει αρκετά, αλλά θεωρώ και τη διοίκηση, την διοίκηση πρωτοδικείου, έτσι, η οποία έχει κάνει κάποιο έργο όντως, γιατί βλέπω, άμα διαβάσουμε... Το στηρίζεις αυτό, για πες μας. Θα σου πω, πάντα επιχειρηματολογώ σε αυτό που λέω. Βλέπω σήμερα, πληρώθηκαν οι παίκτες, έτσι, πιο σωστά. Πρέπει να έχεις... Έβαλε μπροστά τις πληρωμές των παιχτών αντί για, για τα μπαν, γιατί θεωρεί ότι πρέπει πρώτα να πληρώσει τους παίκτες που παίζουν τώρα. Εγώ να πω ότι μέχρι τις δύο προηγούμενες εβδομάδες έβγαινε ότι θα γίνουν αλλαγές, έτσι. Και νομίζω χρειάζονται αλλαγές στο ρόστερ του Άρη. Ιδιαίτερα δύο που κάνουν μπαμ. Για μένα, για τα δικά μου ματάκια. Για άλλον μπορεί να είναι, μπορεί να είναι λάθος. Την άποψη μου λέω. Και κρινόμαστε όπως ο καθένας όταν έχει δημοσιολόγο. Λοιπόν, λέω ότι χρειάζονται αλλαγές στην ομάδα. Οι δύο νίκες ήταν νίκες στο Αλεξάνδριο, που φυσικά και με τον κόσμο και ιδιαίτερα και με το λίγο περισσότερη προσπάθεια και από τους παίκτες, τους υπάρχουν παίκτες. Υπάρχουν παίκτες. Οι νίκες έρχονται. Τις περίμενες τόσο εύκολα? Ναι, όχι, με τη Λάρισα δεν περίμενα. Γιατί το έλεγα. Περίμενες καν να καλύψει τη διαφορά, έτσι. Όχι. Γιατί η Λάρισα, επαναλαμβάνω, θεωρώ ότι δεν θα κινδυνέψει καν. Ναι. Τώρα, άμα φύγει αυτός που τον θέλει ο Πρίφτης, αυτός ο Ράς. Άπειρος. Άπειρος. Όχι, δεν. Άπειρος. Το είχα χαμηλώσει. Άπειρος και έχει ποινή. Άπειρος. Τώρα αυτό ξεφτιλίζει. Ξεφτιλιζόμαστε. Ήταν μπέναλτι, ήταν φωνάξι. Ξεφτιλιζόμαστε. Ήταν οψάρι, θα το δώσω στο βάρ. Ξεφτιλιζόμαστε. Γίναμε ξεφτιλά ήδη. Λοιπόν, λέω ότι αν φύγει αυτός ο Ράς και δεν αντικατασταθεί, μπορεί να αλλάξουν. Γιατί πρόκειται πραγματικά για έναν πάρα πολύ καλό παίκτη. Πρωταθλητής NBA είναι ο άνθρωπος, έτσι. Και ένας παίκτης ο οποίος και στο παλέ μπορεί να μην ήταν τόσο εύστοχος, έδειξε την αξία του.
Αυτά αλλάζουν έτσι από αγωνιστική σε αγωνιστική. Δεν ξέρω αν έχει φύγει ήδη. Είπαν ότι το θέλει η Ούνιξ Καζάν. Είπαν ότι δεν θα φύγει. Ωραία. Αν πληρώσει ο Ούνιξ τον Μπάρι, ξέρω εγώ. Ναι, τέλος πάντων, αυτό είναι θέμα της Λάρισας. Δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ λέω ότι η Λάρισα δεν θα κινδυνέψει. Έτσι λέω. Μακάρι να κάνω λάθος. Και βλέπω ότι ενώ έβγαινε από το ρεπορτάζ του Άρη ότι χρειάζονται αλλαγές και είναι οφθαλμοφανές αυτό ότι χρειάζονται αλλαγές στον Άρη. Διότι όλα τα μάτς δυστυχώς για μας δεν θα τα παίξουμε στον Αλεξάνδρη, θα παίξουμε και εκτός έδρας, έτσι. Βλέπω ότι, δεν ξέρω, κάπου το διάβασα ότι δεν. Ότι δεν αλλαγές. Δεν διάβασα κάπου ναι. Ότι. Μέχρι την προηγούμενη εβδομάδα έβγαινε ότι στο μάτς με τον Ιωνικό θα υπήρχαν ξένοι παίκτες. Και προσοχή, δεν λέω αν δεν υπάρχουν χρήματα σώνει και καλά να γίνουν. Αλλά απαιτώ, όπως έλεγα και για τον προηγούμενο, τον ιδιοκτήτης ήταν και είναι ο κύριος Γουλιέλμος, ειλικρίνεια. Δηλαδή, αν δεν υπάρχουν χρήματα, να πούν. Κύριοι, δεν έχουμε, έχουμε για να πληρώσουμε αυτά και αυτά και αυτά. Δεν μπορούμε να κάνουμε αλλαγή, να το ξέρει και ο κόσμος. Θεωρώ ότι είναι πιο τίμιο. Δεν είναι να βγαίνει, θα γίνουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Κάνουμε δύο νίκες και ξαφνικά είναι όλα καλά. Γιατί αν σου έρθει το χαστούκι από τον Ιωνικό, λοιπόν. Τον Ιωνικό, αυτό που βλέπεις, γιατί παίρνει. Δεν νομίζω να το αφήσουν έτσι. Δεν νομίζω ότι λέω, τόσο. Άμα πας χωρίς αλλαγές, ναι, είναι πιθανό το χασούκι. Δεν είμαστε οι Lakers, εντάξει. Και για μένα είναι πιο σημαντικό να πληρωθούν οι τώρα παίχτες οι οποίοι θα πάνε στον Ιωνικό για να φέρουν τον Ιωνικό. Δεν είπα να μην πληρωθούν. Ναι, και μετά, αφού πληρωθούν και τα μπαν, να δουν τι μεταγραφές μπορεί ναι, να γίνουν. Συγγνώμη. Μπορείς να μιλήσεις συγκεκριμένα για ποιους μιλάς. Θα σου πω, εγώ δεν κρυβόμαι. Λοιπόν, καταρχήν είναι Τρίτη, έτσι. Πάει Τρίτη βράδυ. Το μάτς είναι Κυριακή. Δεν νομίζω να περιμένεις να γίνει. Το ξεχνάμε ότι θα το ξεχνάμε στον Ιωνικό. Ωραία. Και για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου, θα σου πω για ποιους παίκτες λέω. Για να ολοκληρώσω τη σκέψη μου και θα καταλάβεις εννοώ. Αν έχουν πάρει. Δεν κρυβόμαστε τώρα πίσω από το δάκτυλό μας. Υπάρχει στον αέρα της πόλης και όχι μόνο ότι δεν θα πέσει κανείς φέτος. Μάλιστα. Εντάξει. Αν πιστεύουν μπορούν να βασιστούν σε λόγια πολιτικών. Δεν μπορούν, όχι. Ναι. Δεν νομίζω. Ας μην κάνουν και καμία. Δεν νομίζω, όχι. Ας μην κάνουν και καμία. Ακόμα και να πιστεύουν, εμείς δεν θέλουμε να σωθούμε έτσι. Ακριβώς. Ακριβώς. Τελείωσε. Όχι, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Γιατί αλλά μπορούμε. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά για μην πέσει κανείς και το ξέρουν και είναι τόσο σιγουράτζα, να πω εντάξει. Έχει μία λογική, ρε παιδί μου. Όχι. Έχει σε κάτι. Σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να. Ναι. Έχει λογική αυτό. Να πληρώσουμε πρώτα αυτούς που παίζουν, να πληρώσουμε να μην πέσει η εγγυητική, έτσι, κατάπτωση εγγυητική να μην έχουμε. Είναι λογικά αυτά. Αλλά και, θα μου πω, και αυτό πάει ότι δεν μπορεί να το πει αυτό στον κόσμο, ας πούμε, έτσι. Αυτό, γιατί είπα προηγουμένως, ειλικρίνεια. Αυτό είναι κάτι που δεν μπορεί να υποθεί. Εξάλλου δεν είναι και σίγουρο. Ακόμη και, και με βουλοκαίρι να στο έχουν πει αυτό το πράγμα, να στο έχουν σφραγίσει με βουλοκαίρι, δεν μπορεί να είσαι σίγουρο. Αλλά επαναλαμβάνω. Η λογική έλεγε στο μάτς με τον Ιωνικό να υπάρχει μία ως δύο αλλαγές. Δεν βλέπω αλλαγές. Και θα σου πω για ποιους παίκτες λέω, δεν έχω πρόβλημα. Για τον Μόρι σου μιλάω και για τον. Θα έλεγα ή τον Λιθουανό ή τον Μιλόσεβιτς. Τον Μιλόσεβιτς. Ένας από τους δύο αυτούς και τον Μόρι σίγουρα. Έχω την εντύπωση ότι ο Λιθουανός. Ναι, δεν προσφέρει τίποτα αυτή τη στιγμή στην ομάδα. Αν θα έλεγα έναν δηλαδή, θα ήταν αυτός. Τώρα για τους άλλους. Εξαρτάται με τι λεφτά παίζουν, εντάξει. Ο Μέ ήταν τραγικό. Σωστό αυτό που λες. Σωστό αυτό που ήταν τραγικό στο παιχνίδι με το. Ποιο για ποιον να λες, ο Μιλόσεβιτς. Για τον Μόρις που λες. Σε ποιο παιχνίδι ήταν τραγικό. Ο Μόρις, αν εξαιρέσουμε δύο παιχνίδια και μισό τώρα στο τελευταίο, σε δυόμιση παιχνίδια από τα 10 είναι τραγικό όλα τα άλλα. Και είναι, από ό,τι μου είπαν, είναι ένα από τα δύο ακριβότερα συμβόλαια του Άρη. Αν είναι ένα από τα δύο, έτσι. Για να, δεν μπορεί ναι, να είναι παίχτης, έπαιζε NBA. Τώρα θα μου πεις. Στο NBA τώρα έτσι όπως. Αυτός έπαιζε NBA. Τώρα βέβαια μπορεί να έπαιζε 12 δευτερόλεπτα. Τώρα έπαιζε NBA. Εντάξει, είναι σχετικό αυτό το πράγμα. Τουλάχιστον να πούμε ότι πάλι καλό που βγαίνει η μεταγραφή του Μπράουν. Ο άλλος ήταν γνωστός, τον ξέραμε τον Μπράουν. Ναι, τώρα θα μου πεις και το Fitzpatrick. Δεν ξέραμε αν θα πιάσει. Α, συγγνώμη, λάθος. Sorry. Και το Fitzpatrick, συγγνώμη. Δεν. Το παιδί δεν. Ναι. Δεν. Λάθος. Δηλαδή ρε Μαρκόπουλε, τι είδες αυτό να είπες ναι. Για να έρθει αυτό. Δηλαδή, είπαμε να κάνουμε αλλαγή και όποιο περνούσε από τον παλέ τον πήραμε. Πήραμε τον Fitzpatrick, αλήθεια. Γιατί τον πήραμε, για πεντάρι, για τεσσάρι, γιατί τον πήραμε. Για αθλητικό μέσα στη ρακέτα. Ούτε αθλητικό είναι, ούτε στη ρακέτα μέσα είναι. Το μόνο που κάνει, αν μπουνε, είναι να σουτάρει τρίποντο. Δεν υπάρχει τίποτα άλλο θετικό στο παιχνίδι του. Και προχθές έκανε δύο layup. Και τον τρέλανε στο ταπίδι και αυτόν και τον Μόρι. Τον τρελάνε στο ταπίδι εκείνο ο. Τη Λάρισα ένα με αφάνα. Τον τρελάνα, του τρέλανε στο ταπίδι. Καλά, αυτό δεν λέει και κάτι, εντάξει.
Αλλά θέλω να σου πω. Λοιπόν, και το, ο Fitzpatrick πρώτος πρέπει να φύγει. Αλλά είπαμε πάλι, πάει σε αυτό που λέμε ότι τα χρήματα, ας πούμε, εντάξει. Αλλά ειλικρίνεια, επαναλαμβάνω, ειλικρίνεια στον κόσμο, έτσι. Μην αφήνεις τον κόσμο να έχει ελπίδες αν δεν μπορείς. Δική μου άποψη. Αν δεν μπορείς, πες, κύριε, έφυγε αυτός. Και κάτι άλλο, καλό αυτό, τα ένα-ένα τα θυμάμαι. Έλεγε ο κύριος Γουλιέλμος ότι... Πού πέφτουμε, ρε φίλε, πού πέφτουμε αυτή η ομάδα, ρε. Έλεγε στην τελευταία του συνέντευξη, αν θυμάμαι καλά, ότι αυτός μπορεί να βάζει τα 100 χιλιάρικα κάθε μήνα, έτσι. 100 χιλιάρικα μπορεί να βάζει κάθε μήνα και χρειάζονται άλλα 30-40 χιλιάρικα να βάζει ο κόσμος, χορηγίες και το θυμάσαι αυτό. Ναι. Τα 100 χιλιάρικα δεν τα βάζει, η ομάδα δικιά του είναι. Γιατί δεν τα βάζει κάθε μήνα τα 100 χιλιάρικα. Η ομάδα δικιά του είναι, εκτός αν άλλαξε και δεν το ξέρουμε. Γιατί δεν τα βάζει τα 100 χιλιάρικα. Αυτό δεν έλεγε. Τώρα βρέθηκαν κάποιοι να βάλουν και πολύ περισσότερα από τα 40. Ας μην βάλει 100, ας βάλει 80. Πού είναι, δικιά του είναι η ομάδα. Εκτός αν άλλαξαν χέρια ή μετοχές, δεν νομίζω. Γιατί δεν τα βάζει τα λεφτά. Πού πέφτει αυτή η ομάδα, ρε παιδιά, πραγματικά. Μία από τις μεγαλύτερες, αν όχι μεγαλύτερη ομάδα μπασκετικά, και δεν είναι. Δεν το λέω αυτό με βάση τους τίτλους, φυσικά με βάση τους τίτλους, είναι ο Παναθηναϊκός, έτσι. Πού πέφτει αυτή η ομάδα, ρε φίλε, και δεν μπορεί να βρει, όχι Γιαννακόπουλο, όχι Αγγελόπουλο, δεν μπορεί να βρει. Δεν μπορεί να βρει, γιατί δεν μπορεί να βρει. Λεφτά, θα το ξαναπώ, συγγνώμη, διαφήμιση, συγγνώμη, Λίμπερο. Δεν μπορεί να βρει Coffee Island. Δεν μπορεί, ρε φίλε. Δεν μπορεί να βρει Coffee Island. Να πάμε στους τέτοιους του Delicious. Θα τα πάρω όλα, να μας πάρουν μέσα του Delicious. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Δεν γίνεται. Πού πέφτει αυτός ο σύλλογος, πραγματικά, αυτό το τμήμα μπάσκετ. Τι να πω. Την άποψή σου και είπαμε να βάλουμε και τον κόσμο. Εγώ σου είπα, εγώ βλέπω εφησυχασμό, σου είπα. Δεν τον βλέπω, γιατί δεν τον βλέπεις εσύ. Τα περιθώρια. Δεν μπορούν να εφησυχάνε, δεν μπορεί να εφησυχάζει κανείς. Δεν τον βλέπω αυτό. Δεν τον βλέπεις εσύ. Και κυρίως γιατί έχεις έμπειρο staff από πίσω από το προπονητικό, έτσι. Έχεις έμπειρους ανθρώπους που ξέρουν ότι δεν μπορούν να παίξουν με την παραμονή έτσι πώς το αναφέρει. Μα εγώ σε αιτιολόγησα. Είπαμε για αλλαγές και αλλαγές δεν βλέπω. Ναι. Άλλο δεν έχω λεφτά και άλλο θα γίνουν αλλαγές. Αντώνη, ένα λεπτό. Ξέρω τι λέω. Άλλο δεν έχω λεφτά, παιδιά. Έχω να πληρώσω τα βασικά. Να μην σταματήσουμε να παίζουμε την εγγυητική και. Και άλλο θα γίνουν αλλαγές, παιδιά, μέχρι τον Ιωνικό. Γιατί όντως θέλουμε κάποιες αλλαγές και αλλαγές δεν γίνονται. Το ρεπορτάζ νομίζω είπε ότι πληρώσαμε από το να πάρουν παίχτες. Διαλέξαν να πληρώσουν τους παίχτες που θα πάνε να πάρουν το διπλό στον Ιωνικό. Και μετά το διπλό στον Ιωνικό θα κάνουν τις απαραίτητες κινήσεις. Λοιπόν, έχω τα πρώτα μηνύματα. Κάτσε να δω και τι ώρα για να πάμε και σε λίγο στο διάλειμμα. Για το κάθομα πρώτα... του Ken Brown, τι έχεις να πεις. Θα σου πω. Νομίζω, δεν ξέρω, υπάρχει αυτό το top που βγαίνει η καλύτερη φάση. Πρέπει να βγει αυτή η καλύτερη φάση. Είναι, είναι στο νούμερο 3. Έχασες. Ναι. Ποιο είναι καλύτερο δηλαδή από αυτό. Δεν ξέρω. Μπορεί. Τέλος πάντων, αυτά είναι λίγο πολύ εντάξει. Λοιπόν, το φιλάκι μας ο Παντελής, ο Μπιμπισίδης που κάποιοι. Ναι, ναι, γιατί ναι. Θέλω να το πω, γιατί μου είπε θα βγει χθες και δεν το είπε. Ελπίζω να ακούει. Κάποιοι άκουσαν την τοποθέτησή του την προηγούμενη εβδομάδα. Που είπε ότι εγώ σαν Αργιανός Ζεπέμπη δεν θέλω να πάρω το πρωτάθλημα. Πάω, θέλω ας πούμε να χάσουμε από τον Ολυμπιακό. Και κάποιοι που ακούν με τις μασχάλες δυστυχώς αυτή την πόλη το είπαν ότι είπε ο αδελφός του, ο ποδοσφαιριστής, ο παλέμαχος του Άρη. Και τον άρχισαν να τον βρίζουν στο Facebook. Μιλάμε για, για εγκέφαλο αμοιβάδας. Αμοιβάδας. Αυτή η κατάσταση που επικρατεί τώρα και με την απαγόρευση μεταγραφών στο ποδόσφαιρο, εντάξει, ναι. Είναι γενικά. Δεν ξέρω αν υπάρχει άλλη ομάδα που σε τέτοιες καταστάσεις να γίνει αυτό το μπάχαλο. Αν υπάρχουν οπαδοί άλλες ομάδες που να δημιουργούν τέτοιο μπάχαλο στην ομάδα. Όχι, εγώ μιλάω για ακροατές προφανώς. Παοξίδες ήταν οι άνθρωποι που άκουσαν αυτό και είπαν ότι τα είπε ο Κυριάκος, ο Μπιμπιζής, ο παλέμαχος ποδοσφαιριστής του Άρη. Εντάξει, είπαμε να ακούτε ρε παιδιά με τις μασχάλες και με τους αγώνες, αλλά λίγο πιο. Λίγο να διασταυρώνουμε λίγο. Εντάξει. Ο οικονόμου Κώστας δικηγόρος. Πότε θα μας καλέσει την εκπομπή σου εμένα και τον Παντελής Πιμπισίδης, μπας και σου ανεβάσουμε κανένα νούμερο. Νάτος. Νούμερο τι να ανεβάσω, νούμερο είσαι ο ίδιος. Λοιπόν, η δημοφιλία της εκπομπής σου είναι αντίστοιχη με την ομορφιά σου, ανύπαρκτη. Εντάξει, δεν είπα εγώ ότι είμαι ωραίος ποτέ, δεν νομίζω να έχει ακούσει. Άλλες λένε άλλα. Άλλες λένε άλλα, εγώ δεν τα λέω. Αυτά τα αφήνω να τα λένε οι άλλες. Εγώ δεν λέω τέτοια ούτε. Και ποτέ δεν είπα ότι είμαι ωραίος. Ίσα-ίσα ότι ξέρω ότι είμαι κάτω του μετρίου. Έχουν πει ότι οι αλλαγές, λέει ο Γιώργος, θα γίνουν μετά τη διακοπή που ακολουθεί. Μετά το μάτσα από τον Παναθηναϊκό που είναι χαμένο. Γιώργο, συγγνώμη που θα σου το πω. Αν χάσουμε από τον Ιωνικό, μη σου πω ότι αν δεν κάνουμε και τη διαφορά, αν δεν καλύψουμε, μην φανώ και έτσι, είσαι κατά 75% πεσμένος. Δεν ξέρω αν το ξέρεις. Ποιο Παναθηναϊκό μου λες, ρε φίλε.
βλέπεις, μην κοιτάς, δες και το πρόγραμμα, δες, έχεις να παίξεις με όλους αυτούς που θα παλέψεις για, να σω, να, για, να, για τη σωτηρία, τους έχεις εκτός, όλους, όλους. Έχεις κανένα στην έδρα σου, μόνο το Ρέθυμνο έχεις, που το Ρέθυμνο ούτε και αυτό πιστεύω θα κινδυνέψει, όπως και η Λάρισα. Όλους τους έχεις εκτός και μου λες θα περιμένουμε με τον Παναθηναϊκό, σοβαρά μιλάς. Μακάρι, μακάρι να κερδίσουμε πέντε, γιατί πέντε πόντους, τέσσερις πόντους χάσαμε τον Ιωνικό εδώ, έτσι. Ναι. Θέλουμε ένα πεντάποντο. Μακάρι. Αυτό αλλά... είναι την Κυριακή τώρα, έτσι. Κυριακή 7 η ώρα είναι κιόλας. Στο ποδόσφαιρο τι ώρα παίζουμε? Παίζουμε 5.30. 5.30. Στο ποδόσφαιρο, εντάξει, όταν θα τελειώσει το ποδόσφαιρο θα έχει τελειώσει το πρώτο δεκάλεπτο. Θέλω να πάω βέβαια, αλλά να δούμε πώς θα πού πρέπει θες να πας. Στο Αγρίνιο, ναι. Στο Αγρίνιο. Είναι πολύ πολύ σημαντικό μάτς. Πήγαινε, γιατί δεν τους βλέπω του χρόνου να είναι στην ΑΕθνική και αυτούς. Εκτός, εντάξει, δεν μπορούν να πέσουν και πολύ, λέω και κοτσάνες, εντάξει. Είναι πολύ σημαντικό μάτς. Και αυτό και το μάτς της Πέμπτης με την Ξάνθη. Όχι, εγώ θεωρώ ότι σημαντικό, άμα θες να κάνουμε πριν το διάλειμμα, γιατί βλέπω πήγε και 32 λεπτά, ας κάνουμε το διάλειμμα. Κάνε. Εγώ φυσικά και πρέπει να το κερδίσουμε αυτό το μάτς, αλλά... θεωρώ ότι τα μάτσα, ιδιαίτερα τα τρία στο Χαριλάου, να τα πάρουμε. Νομίζω δεν θα έχει κανένα πρόβλημα ο Άρης. Λοιπόν, μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά το πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα εδώ με το φίλο μας τον Αντώνη. Επιστρέψαμε μετά το πρώτο διαφημιστικό με Iron Maiden και Wasting Years. Τα χαμένα χρόνια. Ναι, τα νιάτα μας δηλαδή. Ναι, ναι, ναι. Τα χαμένα χρόνια, λέει κύριε Αντώνη. Λοιπόν. 2310-287-38, για επαναλαμβάνω, 2310-287-38, ενεργό το τηλεφωνικό κέντρο εδώ του Λίμπερο 107,4, περιμένουμε τα δικά σας τηλεφωνήματα, τις δικές σας απόψεις. Ήδη είπαμε κάποια πραγματάκια για μπάσκετ και βλέπω ότι σήμερα το μπάσκετ έχει την τιμητική του. Να στείλουμε και τα χαιρετίσματά μας στην Αγγλία, στο φίλο μου τον Χρήστο Τοσάρη. Άντε, σε περιμένουμε να επισκεφτείς ξανά την πόλη μας, έτσι. Πάμε να δούμε καμιά ταινιούλα, πάμε σε κανένα. Ξέρεις που είσαι, για κάνα ποτάκι. Έτσι, Χρήστο, άντε. Λοιπόν, βλέπω εδώ αρκετά μηνυματάκια για το μπάσκετ. Ένα από αυτά είναι του φίλου του Δήμου από τη Ρόδο. Ζάχο, καλησπέρα από Ρόδο. Η διοίκηση έκανε πολύ σωστά. Αν ο Άρης κερδίσει την Κυριακή, τελειώνει η υπόθεση υποβασμός. Μετά θα κάνει άλλες 4 νίκες, 3 με Ρέθυμνο, Ήφαιστο και Προμηθέα, τελευταία αγωνιστική. Πρώτη τελευταία αγωνιστική στο Λαύριο, διπλό. Όλα για όλα είναι το μάτς με Ιωνικό. Οπότε κρατάμε το υπάρχον ρόστερ ζεστό και μετά έχουμε ένα μήνα για να κάνουμε δύο ποιοτικές αλλαγές. Γιατί το επόμενο σοβαρό μάτς είναι στη Ρόδο με Κολοσσό τέλος Φλεβάρι. Διάμεσα είναι τα μάτς με Παναθηναϊκό που δεν μπορούμε να κάνουμε και πολλά. Εντάξει, σίγουρα δεν μπορούμε να κάνουμε πολλά, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα το χτυπήσουμε το μάτς. Με το Γιώργο τον Ηλιάδη που λέει ότι με τον Ιωνικό μπορούμε να κερδίσουμε και με αυτούς που έχουμε. Αυτό είναι άλλο. Ναι. Εγώ δεν είπα ότι δεν μπορούμε να κερδίσουμε. Λέω ότι η ομάδα θέλει ενίσχυση. Καλό θα ήταν να μην το ρισκάρει. Ναι, αλλά... αυτό. Πρόσεξε. Μπορεί να κάνει αλλαγές και να χάσει το υπαξίλο και να παίξει έτσι και να κερδίσει. Ναι. Εγώ λέω, εμένα πάντα η λογική μου είναι πράξε σωστά, γιατί στοιχηματικά θα το λέγα. Στοιχηματικά είναι παίξε σωστά και χάσε. Πράξε σωστά και χάσε. Στο παιχνίδι με τον Ερακλή, ο Άρης εμένα δεν μου άρεσε. Ήταν τραγικό. Ο Ερακλής βέβαια μπορεί να είχε καμιά κοσαριά τρίποντα που είχαν ξεσχιστεί να πούν και τα βάζανε παντού. Ναι. Η ομάδα δεν ήταν καλή. Ναι, βέβαια δεν ήταν καλή. Στο μάτς με τη Λάρισα, ο Άρης ήταν πολύ πολύ καλύτερος. Οπότε αν πάει με αυτή την φόρα μέσα στον Ιωνικό, τον Ιωνικό να πω την αλήθεια, εγώ δεν τον έχω δει. Επαναλαμβάνω. Εντάξει. Επαναλαμβάνω, Αντώνη. Επαναλαμβάνω. Καλό, παίξε σωστά και χάσε. Να μην το ρισκάρει, εντάξει. Εντάξει. Και λίγο αυτό, λίγο διαφωνώ και με τις νίκες. Μπορεί να κάνουμε αυτές τις νίκες που λες και να πέσουμε, φίλε. Με τις 9 μπορεί να πέσουμε και με τις 10 μπορεί να πέσουμε. Όσο και να σου φαίνεται τέτοιο. Αν συνεχίσουν βέβαια, έξι παιδεία, έχουν οι άλλοι ήδη. Δηλαδή οι άλλοι δεν θα κάνουν 4 νίκες και θα έχουμε τις ισοβαθμίες με τις 9. Άμα κάνουμε 9 νίκες. Δεν μπορούμε να κερδίσουμε τον Ιωνικό, τότε κερδίσουμε 3 πόντους τώρα. Μα έρχεσαι κάτι αποτελέσματα περίεργα. Όπως λες εσύ, εγώ λέω και κάνω και το δικαιωμάτιο του διαβόλου. Έχουμε πάντως ένα φίλο στην Ελλάδα, να τον ακούσουμε. Καλησπέρα. Έλα, εγώ είμαι ο φίλο σου. Εσύ είσαι? Ναι. Κάτσε, αφού είσαι, να σε κλείσω, κάτσε. Αναφέρθηκε στο όνομά μου, δεν πρέπει να πάρω τηλέφωνο. Αφού δεν πήρες θέση, έπρεπε να πω εγώ. Εντάξει, να σου πω κάτι. Στην τελική δεν θα λογοδοτήσω κιόλας. Όχι, ρε φίλε, αλλά εντάξει. Απλά να σου πω κάτι. Επειδή ξέρεις ότι καμιά φορά όταν κοντράρεσαι, κάνεις ράνεις, εγώ ξαναέβαλα την εκπομπή και άκουσα ξανά τι είπα. Και είπα το εξής. Ούτε θυμόσουν. Καταρχήν είμαι ο Παντέλης. Λοιπόν, γεια σου φιλαράκι. Ο Αντώνης, Παντελής ο Πεμπισίδης, να πούμε, ναι, έτσι, ναι, ο αδελφός του Κυριάκου. Κοίταξε, καλύτερα να μην λες το επιθετό μου, γιατί έχω με τον Κυριάκο σε πολλές φορές διαφωνώ μαζί του. Τι σχέση έχει αυτό, για θέματα.
Έτσι, διαφωνώ, λέω, ας πούμε, και δεν είναι το τι λέω εγώ. Το τι λέω εγώ δεν πάει να πει ότι, ρε, άνθρωπε, ότι για το να λέει ο Κυριάκος. Ναι, ο Κυριάκος, εγώ το εμπιστεύομαι απόλυτα σε τεχνικά θέματα, γιατί είναι, το θεωρώ έναν πολύ καλό προπονητή. Και κάποιοι που ασχολούνται με τον ποδόσφαιρο το βλέπουν με εγώ που έχει δουλέψει. Βέβαια, όχι σε πολύ μεγάλες κατηγορίες, αλλά από εκεί και πέρα σε θέματα με εκτιμήσεις παραγόντων, αυτά, οπαδικά τέτοια. Εντάξει, δεν μπορεί ο Κυριάκος να μου πει, ας πούμε, ή ξέρω εγώ, άμα εγώ θέλω να χάσει να κερδίσει ο Άρης, δεν μου το πει εμένα ο αδερφός μου. Από εκεί πέρα όμως, επειδή επάνω στην κουβέντα, είπα το εξής, εφόσον εσείς κρεμάσετε πανιά στο Βόλο και κρεμάσετε πανιά στην Καλαμαριά και όπου με βλέπεις με πατάς, γιατί εγώ να μην σε πατήσω, ρε φίλε. Όταν, ας πούμε, είδα το μάτς με τον Ολυμπιακό προχθές, πραγματικά πόνουσε η καρδιά μου μετά. Εκεί δεν θα το έβλεπα καλά, μα ήθελα να κερδίσει ο Ολυμπιακός, έτσι. Δεν θα ασχολούμουν. Εντάξει, όταν βλέπεις τώρα να παίζει ο Άρης, σε καμιά περίπτωση δεν θες να χάσει, ρε φίλε. Όσο και αν πραγματικά η λογική λέει ότι δεν θέλω το καλό του συμπολίτη, πώς θα το κάνουμε. Θα θέλω να πάρει ο Πάο πρωτάθλημα. Δεν θα λογοδοτήσουμε, ρε φίλε. Λογικά είναι. Αλλά δεν θα λογοδοτήσω κιόλα, ρε φίλε. Και υπάρχει που μου παίρνει άλλο τηλέφωνο, λέει σε εκπομπή, γιατί έχω τη Δευτέρα. Πάω να βρει ο αδερφός μου. Πήγα εκεί, ξέρω εγώ, να κάνω κάτι τέτοιο. Σε βάλαμε. Λέει, εσύ είπες τίποτα. Είπες τίποτα, λες στο ράδιο. Λέω, τι να πω, ρε, δεν κατάλαβα στην αρχή. Με έπιασε, λέει ένας, είπε ότι με κράζουνε, γιατί είπα, λέει ότι θέλω να χάσει ο Ολυμπιακός και δεν τρέπεται λίγο που είναι βετεράνος. Τέλος. Κύριε Λέισον, λέω. Τέλος. Ναι, εγώ το είπα, ρε Κυριάκο. Εντάξει, τι να κάνουμε. Δεν το είπες εσύ. Είπαμε, κάποιοι ακούν με τις μασκάλες. Τι να κάνουμε τώρα, δεν θα απολογηθείς. Είπες, λύθηκε. Θα σε εισαγωγικά παρεξήγηση που δεν είναι παρεξήγηση. Τελείωσε. Πού να λογοδοτήσω και τι είπε παρεξήγηση να γίνει. Δεν κατάλαβα. Ωραία. Καθρέφτες για το σπίτι πήρες. Καταρχήν, ό,τι καθρέφτες έχω. Είναι παραμορφωτική. Παραμορφωτική θα είναι οι καθρέφτες που έχει σπίτι. Ναι, δεν χάθηκε. Κρύο. Έχει κρύο τώρα που βάζει μην αρρωστήσει. Όχι, ρε φίλε, αλλάξαμε λέβητα στο αερίο σπίτι. Ζω. Ακόμα με αυτό το λέβη. Ναι. Ακόμα με αυτό, ναι, το λέβη τα πολλά. Αν αλλάξει λέβητα, έχει αέριο. Καταρχήν έχει φτάσει στην Καλαμαριά το αέριο. Βέβαια. Έχει φτάσει εκεί. Γάση βρε, Πέτρο Πρωτεύουσιάνε. Πριν πέντε χρόνια ο King Kong ήταν εκεί πέρα με τον Godzilla. Τι μόνο μα λε. Βάλε την κεφάλα σου για λέβητα. Ναι. Άντε ρε, κλείσε ρε, φέλε. Κλείσε. Άντε κρύε. Κλείσε. Κρυόπλασμα. Λοιπόν, 23, 10, 2, 87 και 3 οκτάρια τον ακούσαμε τον Παντελή, λοιπόν. Συνεχίζουμε με μπάσκετ. Δεν τελείωσα το μήνυμα του Δήμου. Λέει: ο Ιωνικός δεν είναι κακός στην έδρα του. Να ξέρετε, στο μάζο με τον Προμηθέα ήταν πολύ ποιοτικός. Έχει πολλούς ξένους. Και πήρε κι άλλους. Πήρε το Lucky Jones. Δεν ξέρω. Ναι, καλά, δεν τον έχω σε τίποτα ιδιαίτερη εκτίμηση στο Lucky Jones. Δηλαδή και πέρσι. Μπορεί να γίνει Lucky Jordan. Ναι, καλά, μπορεί. Αυτό είναι πολύ ωραίο που είπες, ναι. Αλλά δεν νομίζω ότι είναι τόσο ποιοτική προσθήκη. Δηλαδή και πέρσι δεν μ' άρεσε με τον Lucky Jones. Για αυτό που τον πληρώναμε σίγουρα δεν ήταν καλός. Τώρα, όπως λέει και ο Αντώνης, αν γίνει Τζόρνταν σε αυτό το μάτς, ας γίνεται. Σε τα έχουμε. Κάποια παιχνίδια σε εμάς, ναι, και γίνει, γι' αυτό το λέω. Καλά, εντάξει. Εντάξει. Λοιπόν, αυτό, κάτσε να διαβάσω το τριαντάφυλλου. Και ποιος θα κινδυνεύσει, λέει Ζάχο, ο τριαντάφυλλος, ούτε η Λάρισα, ούτε ο Ιωνικός, ούτε ο Κολοσσός. Δεν είπα ο Ιωνικός δεν θα κινδυνεύσει. Η Λάρισα, είπα, δεν θα κινδυνεύσει. Ούτε ο Κολοσσός. Το Κολοσσό δεν τον ανέφερα καν, φίλε. Ναι. Λοιπόν, αν θέλεις την άποψή μου, τον Κολοσσόψυλο κυνηγάμε και τον Ιωνικό. Α, ναι, γιατί άκουγα και τον Νίκο του Μοσχοβίτη πριν που έλεγε για το Κολοσσό ΠΑΟΚ. Ναι, είναι σημαντικό παιχνίδι. Βέβαια, βέβαια. Ξένους ο Κολοσσός καινούριος. Καλά, και ο ΠΑΟΚ δεν θα κινδυνεύσει. Εντάξει, έχω την άποψη, την είπα πολύ καιρό πριν. Είπαμε, έκανε αλλαγές ο ΠΑΟΚ. Κοίταξε, είναι. Αγωνιστικά δεν θα κινδυνεύσει. Τώρα το καλοκαίρι με αυτά που χρωστάει και αυτό δεν ξέρω τι θα κάνουν. Αυτά είναι. 15-22 μέσα στην Μπρίντιζη, έτσι. Ναι. Μπρίντιζη ΠΑΟΚ 15-22. Εντάξει, είναι θεσμό τη πλάκα αυτό. Το BCL. Καλά το είπα, BCL. Φοβερό θεσμό που έβαλε ο άνθρωπο ο οποίο από ό,τι διαβάζουμε και στα. Θα πάει στο ακροατήριο, κύριο. Θες να το πεις, να πούμε. Θα πάει, δεν γίνεται, μην το πω, αφού μου είπες για το BCL. Δεν είπα, εγώ εσύ είπες BCL. Το BCL που βάλαμε το όνομά μας, αυτή την τεράστια διοργάνωση. Πάρω ρωτήσει τώρα, πού θα γίνει το Final Four, δεν ξέρει κανένας. Δεν ξέρει που θα γίνει το Final Four, θα βγουν οι ομάδες, τόσο δημοτικότητα έχει ο θεσμός. Θα βγουν οι ομάδες, θα διαλέξουν αυτή που έχει λίγο κόσμο για να γίνει εκεί. Λοιπόν, δεν πήγαμε στο. Στο ULEP Cup. Γιατί δεν πήγαμε στο ULEP Cup? Γιατί δεν μπορούσε να δώσει πολύ περισσότερο από αυτά που έδινε, δηλαδή αυτά τα ψυχουλάκια που έδινε.
που, και που κάποιοι βλέπαν όραμα με τον κύριο Λάσκαρη. Όραμα, άμα πας στο πανόραμα θα δεις όραμα. Όταν λοιπόν, ο Ήπειρος Ζάχος Ρούλινγκ, εδώ ναι, κάνεις, έτσι. Εντάξει, λοιπόν, το οφθαλμοφανές έλεγα, προφανώς ήσασταν τυφλωμένοι περισσότεροι. Λοιπόν, δεν θυμάμαι εσύ τι πραγματικά γιατί. Να, όχι, επειδή είχα μια πολύ ουδέτερη στάση, ουδέτερη. Γιατί δεν καταλάβαινα μερικά πράγματα που γινόντουσαν, αλλά δεν έκραζα βέβαια. Αλλά διαρκείας πήρες τότε να υποθέσω. Ναι. Ωραία. Ωραία. Διαρκείας δεν έχει να κάνει σχέση με το ποιος είναι στο το τιμόνι. Όχι. Αυτό σαν αντιμετώπιση, σωστό είναι αυτό που λέτε. Αλλά όταν την προηγούμενη έχεις α αριθμό διαρκείας και την επόμενη έχεις διπλάσια. Επειδή είναι ο Λάσκαρης και σου έδωσε ένα όραμα. Δεν ήταν επειδή τον Λάσκαρης ούτε επειδή σου έδωσε όραμα. Και τι είχες διπλά. Όταν επί σειρά ετών Ζάχο έχει παίχτε των 30, 40, 20 χιλιάδων και έρχεται ο Λάσκαρης και έχει παίχτε των 300 και 200, ασχέτως αν του πει ότι όχι στο τέλος. Δεν είχαμε καν των 300. Την πρώτη που έκαναν πήγαμε. Το Μάρμπλ με 350 χιλιάρικα. Ξαναλέω. Την επόμενη χρονιά. Μιλάς για τη μισή χρονιά. Γιατί είχε έρθει Δεκέμβριο, Ιανουάριο, τι είχε έρθει. Κάπου εκεί. Για τη μισή χρονιά. Το Μάρμπλ, σε παρακαλώ, άσε με να γιάσω, ρε φίλε. Άσε με να γιάσω τώρα που μιλάς για το Μάρμπουλ. Τέλος πάντων. Λοιπόν, 890 ετών. Το Μάρμπουλ αυτή τη στιγμή προτάθηκε σε ομάδα, μάλλον τον θέλει η ομάδα στο NBA, τι θα πεις. Καλά, στο NBA παίζουν τυφλοί τώρα. Εντάξει. Το τέτοιο επίπεδο. Αυτό ήταν τυφλός. Ναι, όσο έπαιζε ο Μόρι στο NBA, έπαιζε και αυτό. Διάσπαση προσοχής, το ξέχασες. Ναι, άσε με να γιάσω, ρε φίλε. Γκάρτ, Αμερικάνος γκάρτ. Πρόσεξε, μην με το ίδιο επιχείρημα. Δεν νομίζω παγκόσμια. Δεν ξέρω κάποιο που ασχολείται με στατιστικά. Σε όλη την ιστορία του NBA, αν μου βρει Αμερικάνο γκάρτ, ο οποίος να έχει 40% στις βολές, γκάρτ, επαναλαμβάνω, να έχει 40% στις βολές. Ο Σακίλ Ονίλ που δεν μπορούσε να βάλει βολή, είχε 56, 55 πόσο είχε. Όμως πήγε στους Golden State Warriors. Ναι, εντάξει, προφανώς θα θέλουν εκεί για τα ειστήρια, ως όλων το Golden State θα είναι προφανώς. Λοιπόν, άρα για να μην το κάνουμε, στο ακροατήριο πάει ο κύριος Λάσκαρης, αυτή είναι η σημερινή είδηση. Ναι. Πάει για επεξαίρεση 54 εκατομμυρίων. Σε βαθμό κακού υγείματος, έτσι. Ναι. Εντάξει, αυτό δεν σημαίνει ότι είναι. Πάντα υπάρχει το τεκμήριο της ακριβώς. Νομικός. Αντώνης. Εντάξει. Πάμε όμως στο φίλο. Καλησπέρα. Έλα, φίλε, καλησπέρα. Πού είσαι, ρε Ζάχο, μεγάλε. Πού να είμαι. Τι κάνεις, ρε φίλε μου. Δόξα τω. Λοιπόν, να σου πω κάτι. Πού το έχεις τον Φαουκτζίλα, τον Τασούρη, να τον πειράζω λίγο να πω. Γιατί. Καταρχήν, ένα. Πες μας το όνομά σου καταρχήν, γιατί χθες δεν μας το είπες. Εγώ θα σου το πω το όνομά μου και θα σου πω σε εσένα, γιατί δεν θέλω να πάω στο δημοσιογράφο, γιατί είναι Πάουκ Τζίση αυτός ο κερατάς. Όχι, ρε φίλε, όχι. Έλα, ρε Μάρκο, ήρεμα, τι κερατάς. Ριλάξ, ριλάξ. Ανερείς. Το παίρνεις πίσω. Κάποιος με πήρε τηλέφωνο εσύ και μου είπε ότι. Λοιπόν, οι παοκτζίδες τώρα να πούμε πηγαίνουν στην Ξάνθη γιατί έχουν εξαδερφούλα να πούμε και είναι Ξανθούλα εξαδερφούλα. Και δεν είναι τρίτη εξαδερφούλα. Άσε ρε την Πέμπτη να. Ρε εσύ, ρε Μάρκο, άσε την Πέμπτη να εκδικαστεί η υπόθεση και θα δούμε το. Άσε την ξαδέλφη και την πεθερά και την. Περιμένε. Ζαχώ, περιμένε λίγο ρε φίλε να πούμε. Γιατί ο Τασούλης. Ο Τάσος. Ο Τασούλης να πούμε είναι μη παοκτζίδες. Ναι. Και του παρέδε να πούμε να πει την αλήθεια και, είναι, και αυτοί οι παοκτζίδες είναι πολύ έγνερες στη φίλα μου. Είναι έξυπνοι. Και να, εγώ έχω μια ερώτηση να πούμε. Σαν Αριανός. Για πες. Ναι, εγώ σαν Αριανός έχω μια ερώτηση. Ναι. Είναι τρίτη ξαδέρφη ή είναι δεύτερη ξαδέρφη. Δεν ξέρω, φίλε, το γενεολογικό δεν ξέρω τώρα. Τι που να ξέρω την ξαδέρφη. Τις δικές μου ξαδέλφες δεν ξέρω τρίτη ξαδέρφη. Θα ξέρω στην Ξάνθη. Τι είναι αυτά που με ρωτάς. Σε παρακαλώ πολύ. Σοβαρή εκπομπή μας. Μα γι' αυτό ρωτάμε. Ναι. Περίμενα να σου πω κάτι, Ρεζάκο. Γι' αυτό ρωτάμε τα Τασούλη, γιατί αυτοί οι παγκοτζίδες είναι όλοι κερατάδες. Όχι, ρε φίλε, ρε φίλε, όχι, ρε. Κλείσε τον κύριο. Ρε φίλε. Ρε Μάρκο, τι είναι αυτά που λέει, για το Θεό, ρε φίλε. Δεύτερη φορά. Έλα, πε. Ή το ανερί. Ή το παίρνει πίσω, σε κλείνω. Δεν γίνεται. Ένα από τα δύο. Το παίρνω πίσω. Έτσι. Τι είναι αυτά που λέει. Δεν μιλάμε στο καφενείο. Δεν μιλάμε στο καφενείο, λέει για το Θεό. Έλα. Θα σου πω κάτι τώρα όμως. Ναι. Ο Μαρινάκη, δηλαδή ο χοντρός, ναι. Γιατί το θέλει τον Παοκτζή μέσα. Το θέλει εκεί να πούμε, γιατί λέει ο Μαρινάκης, λέει, θα πάω στην ξαδερφούλα, στην ξαδερφούλα, λέει, στην ξαδερφούλα, και θα πάρω και εγώ κάποια. Κόλλησε με την Ξάνθη. Άσε ρε να γίνει την Πέμπτη με την Ξάνθη. Άσε οι άνθρωποι είναι σαν να μένα κάρβουν. Άστους. Άστους, θα δούμε, θα γίνει την Πέμπτη. Απατεώνες είναι, ρε. Όχι, ρε φίλε, όχι. Εντάξει, Μάρκος, όχι, ρε φίλε. Ένα, δύο, τρεις,
Δεν μιλάμε στο. Μας πετάξουν έξω. Θα μας βάλει φυλακή. Δεν θέλουμε φυλακή να μην πάμε. Δεν υιοθετούμε. Ναι, δεν υιοθετούμε και δεν γίνεται. Μάρκο, sorry φίλε, έκλεισα δύο φορές. Εντάξει, Μπινέλη και μπορεί να μην ήταν άσχημο αυτό που είπες, ανέρεσες, αλλά τώρα πατεώνες να λέμε δημόσια, τώρα δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Παναλαμβάνω, δεν είμαστε στην καφετέρια, έτσι. Sorry, αλλά ήταν υποχρεωμένος να το κάνω αυτό το πράγμα. Επαναλαμβάνω, 23, 10, 287 και 3 οκτάρια. Ωραία, το ρώτησε αυτό. Και ο Γιάννης μου στέλνει, δικαιώνει τον Άρη ο Δημητρίου. Η απόφαση της FIFA για την Παϊάρη. Μίλησε στο Focus FM σήμερα. Ναι, για πες το, δώσε το ρεπορτάζ. Και τίποτα. Βρήκα εξωπραγματική την. Μα είναι εξωπραγματική. Είναι εξωπραγματική. Ακόμη, τι να σου πω, το Bill Gates να έρθει για να πάρει αύριο τον Άρη. Ο Άρης και να θέλει να πληρώσει, δεν μπορεί. Έτσι. Δεν μπορεί να πληρώσει άλλο αφημί. Πώς θα βάλει τα χρήματα, πόσο τρελαίνεται, ρε παιδί μου. Πιάνει το τζόκερ ο Καρυπίδης και λέει θα τα πληρώσω. Πόσα είναι, ρε παιδί μου, αυτά 600-700. Δεν μπορεί να τα πληρώσει. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει καμία. Να πούμε ότι ο Δημητρίου είναι διευθυντής αδειοδοτήσεων της ΕΠΟ, έτσι. Ναι. Και δήλωσε ότι η απόφαση της FIFA για τον Άρη ότι είναι πρωτοφανής. Δεν μα μπορεί είναι να εξηγηθεί πώς να πληρώσει χρέος παλιότερης εταιρείας η Νέα Παϊάρης, η οποία δύο χρωστούσε στο συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Mm-hmm. Είναι χρέος της υποεκαθάρισης εταιρείας. Για κάποιους που λένε ότι η εκαθάριση δεν έχει ξεκινήσει καν. Υπάρχει άλλο νομικό πρόσωπο και η νομοθεσία στην Ελλάδα είναι σαφής. Θα έπρεπε αυτό το χρέος να μεταφερθεί είτε στα φυσικά πρόσωπα της παλιάς εταιρείας, είτε στον εκαθαριστή. Και όχι στη νεότερη εταιρεία. Το λογικό λέει ο άνθρωπος. Και βέβαια έχει και μια άλλη απορία. Πώς θα εκταμιεύσει χρήματα η νέα ΠΑΕ για να πληρώσει σε άλλο αφημί άλλης εταιρείας που βρίσκεται υποκαθάριση. Ναι. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Για να ακούσω μόνο στο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, εγώ είμαι. Εσύ φίλε μου, το όνομά σου αν θες. Ζάχο, είμαι ο Νίκος. Με ξέρεις και φατσικά, είμαι λίγο πιο μεγάλος από σένα. 64 είμαι εγώ. Λοιπόν, έχω να κάνω δύο. Φανατικός Αριανός. Θα εξηγήσω γιατί τονίζω αυτό. Έχω να κάνω δύο ερωτήσεις. Ίσως κάποιοι άλλοι βγουν μετά, ναι, μπορεί να νομίζουν ότι διαβάλλω κατάσταση. Σε η πρώτη είναι, οι ιερές αγελάδες που φορέσανε τη φανέλα του Άρη και πήραν εκατομμύρια επί εκατομμυρίων, τις οποίες τους χειροκρότησα και εγώ και φανατίστηκα και δεν μπορούν να κάνουν μια δωρεά έτσι ένα μπέκτη στον Άρη και ας κρατήσουν τα δικαιώματά του, να γίνουν και λίγο μάνατζερ έτσι, να βγάλουν και τα λεφτά για, τους για ποιους, και να βοηθήσουν την ομάδα όμως, να σωθεί. Μπορείς να μας φέρεις ένα παράδειγμα έτσι, έστω ένα, ποιους εννοείς? Για αυτούς που βλέπουν τη φανέλα τους ψηλά στο παλέ, αδερφέ μου. Ναι, εντάξει, κατάλαβα, ωραία. Δεν είναι τίποτα, ας πούμε. Δηλαδή 20-30 χιλιάρικα τώρα είναι σαν εγώ να δίνω 20 και 30 ευρώ. Κάπως έτσι, ας πούμε. Έτσι το θεωρώ εγώ, ας πούμε. Να μπορεί να είμαι τελείως λάθος, μπορεί να είμαι ρομαντικός, μπορεί να είμαι λαλάκας. Άκουσε, μην απολογήσει, σε εισαγωγικά το απολογήσει για την άποψή σου. Είναι αυτή η άποψή σου και τελειώνει. Όχι, έχω κοντέψει να παίξω, επειδή δεν κάνω παιχνίδι ούτε στο πάλι. Επιχειρηματολογήσει. Το είπα αυτό σε κάποιους Αριανούς και μόνο ξύλο που δεν έπαιξα, ας πούμε. Δηλαδή μην φύγουμε και τις ιερές αγελάδες, έτσι, αλλά όλα έχουν ένα όριο στη ζωή για μένα. Όχι, όλα προσμετρούνται, όχι. Εδώ συμφωνώ μαζί. Τα πάντα για μένα είναι Άρης. Πέραν τούτου όλοι περαστικοί είμαστε, όσο μεγάλοι ή μικροί σαν και εμένα, να έχουμε περάσει από τον Άρη. Σαν και εμένα το ενός ανοπαδός, έτσι, όχι. Αυτό που λες, συμφωνώ μαζί σου, γιατί κάθε μέρα κρινόμαστε όλοι μας, έτσι. Με αυτή τη λογική τον πρώην δήμαρχο, τον κύριο Μπουτάρη, να μην τον λέγαμε τίποτα, γιατί ήταν ο βασικός χρηματοδότης της αυτοκρατορίας. Ο οποίος σήκωσε όλο το οικονομικό βάρος, έτσι. Το μεγαλύτερο. Τότε με αυτή τη λογική να μην τον. Πώς να το πω τώρα τη λέξη, το μαλώναμε, να το μαλώσουμε όταν έλεγε. Να το πούμε με απλά ελληνικά στη ζωή, τα στερνά τιμούν τα πρώτα, έτσι. Ο καθένας πιστώνεται και το θετικό και το αρνητικό. Δεν μπράβο. Αυτό είναι σίγουρο. Αν θεωρείτε αυτό που λες εσύ αρνητικό, έτσι. Είπε την άποψη, τελείωσε. Πάμε στο δεύτερο. Λοιπόν, το δεύτερο είναι. Λοιπόν, ήμουν ένας, χωρίς να πούμε να είμαι από τους Αριανούς, που τον φταίνε όλοι οι πρόεδροι και όλοι οι προπονητές. Γιατί αυτό είναι αρρώστια του κόσμου μας, διαχρονικά, ας πούμε. Εγώ πιστεύω αυτό οφείλεται, φίλε, στην ατιτλίαση. Δεν είναι μόνο στο τέτοιο, αυτό που λες. Δεν είναι, κοίταξε, κάποιοι έχουν δώσει και τα δικαιώματά τους. Εγώ, ας πούμε, παραδείγματος χάρη, έτσι, τον Καμπάνη τον πρόλαβα στα τελευταία του, αλλά ουσιαστικά είναι σαν να μην τον πρόλαβα. Εκείνον που λάτρεψα σαν πρόεδρο είναι ο Απόστολος Γεωργιάδης, ας πούμε. Ναι.
Ωραία, και εγώ λίγο. Ο οποίος ο άνθρωπος καταστράφηκε οικονομικά, έδωσε τα πάντα στον Άρη και ήταν ένας καλός. Επί των ημερών του ήρθε ο Νίκος ο Γκάλης, επί των ημερών του κάναμε το 17 στα 17, ας πούμε, μέσα στο Χαριλάου. Τσατσέσκι, με, εκείνη τη μαγική, με εκείνη τη μαγική χρονιά του Τσατσέσκι, ας πούμε, που παραμιλούσε όλη η Ελλάδα και μετά έρθει δυστυχώς τον Μπαράζ. Λοιπόν, τέλος πάντων, για να μην μακρηγορώ, δεν είμαι από αυτούς που τους περιμένω όλους στη γωνία, προέδρους, προπονητές, να τους κράξω. Ήμουν όμως εναντίον του Νίκου του Λάσκαρη, γιατί ήξερα κάποια πράγματα από την αρχή. Λοιπόν, οικονομικής φύσεως. Τώρα, αυτοί που τον έφεραν στον Άρη δεν καταλάβανε περί τίνος πρόκειται, εφόσον υπήρχε, δηλαδή τα οικονομικά του καθενός, ειδικά έτσι όπως είναι η πληροφόρηση σήμερα μέσω ίντερνετ. Έτσι, ξέρουμε τα πάντα για τους πάντες, ρε παιδιά, ας πούμε. Δηλαδή, ακούω μερικούς που λένε, ας πούμε, ξέρω εγώ για τις νέες ταυτότητες, για πολλές θεωρίες συνωμοσίες. Και λέω το εξής. Από τη στιγμή που οποιοδήποτε από εμάς έχει Αθηνή και Άμκα, ξέρουμε όλο το οικονομικό του ιστορικό. Και για να το κλείσουμε, άνθρωπος που παρουσιάζεται ως εκατομμυρίουχος, δισεκατομμυρίουχος, πολυεκατομμυρίουχος, τέλος πάντων, και σου λέει σιγά σιγά, δεν υπάρχει, φίλε. Όταν υπάρχει, πρόσεξε, χρήμα και διάθεση να μπει. Γιατί διάθεση είχε. Τον έβλεπες. Η διάθεση υπήρχε. Αυτό είναι δεδομένο. Η διάθεση υπήρχε. Το χρήμα δεν υπήρχε. Εντάξει. Όταν και... ακούς έτσι και σου λέει σιγά σιγά, βήμα βήμα, τρέξε. Μα τώρα το κράτος ξέρει για μένα και για τον οποιονδήποτε, έτσι. Ναι. Μέσω πάλι θα το ξαναπώ, έτσι. Μέσω του Αθηνή και του Άμκα. Όλο το οικονομικό και το ιστορικό μας υπόβαθρο στην οικονομική ζωή του καθενός. Έτσι, το κράτος τα γνωρίζει μέσω των τραπεζών. Δεν ξέρανε κάποιοι για το Λάσκαρη. Μπαίνεις στο Google και βλέπεις, πατάς Λάσκαρη για να δούμε ποιες είναι οι επαγγελματικές σου ασχολίες. Δεν έβρισκες τίποτα, ρε φίλε. Και ενώ, τρία χρόνια τα μυαλά μας πονάνε. Τρία χρόνια τα μυαλά μας πονάνε. Το σημαντικό είναι, δεν μαθαίνουμε από τα λάθη μας, φίλε. Και αύριο μπορεί να έρθει ένας Λάσκαρης νούμερο 2 και πάλι να έχουμε την ίδια αντιμετώπιση. Δυστυχώς δεν μαθαίνει αυτός ο λόγος από τα λάθη του. Τι να κάνουμε τώρα. Έτσι, αυτό ακριβώς είναι που με επηρεάζει διαχρονικά. Ωραία. Λοιπόν, καλή συνέχεια, παιδιά. Να σε καλά. Στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνουμε. Εισβολή. Γιατί εισβολή δεχτήκαμε, Αντώνη, εισβολή. Ήρθε η θύρα 4, μας έκανε πέσιμο. Τι ο άλλος πήρε, έβριζε εκεί το φίλο μου τον Τάσο, φτάνει. Τον έκλεισα. Είδες όπως είδες, τον έκλεισα. Για κάνω. Ναι, τι να πω. Πάμε. Σαν σήμερα πριν 32 χρόνια θυμάσαι τι είχε κάνει ο Γκάλης, δεν θυμάσαι. Που είχε ρίξει μια 50 εκεί στην Τρέσσερ, σε ποια ήταν. Σοβαρά πριν 32 είναι, δεν το θυμάμαι. Όχι. Ναι, σήμερα, ανήμερα. Με την Τρέσσερ, κάτσε. Δύο φορές τη ρίξαμε με μεγάλη διαφορά. Μία το 98-67. Ο Γκάλης μόνος του, ρε. Ο Γκάλης σκόραρε. Ο Γκάλης έβαλε 50, νομίζω, στο δεύτερο παιχνίδι. Το 120-95. Εκεί είχε βάλει. Που τιμήθηκε κιόλας. Ναι. Έχει ζήσει αυτή η πόλη αυτό το μπάσκετ. Όντως, το να φτάνει δηλαδή να είναι τελευταίος ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, ακόμα και 10 φορές να το δεις, πάλι δεν το πιστεύεις. Λες, δεν γίνεται τώρα οι γειτονιές της Αθήνας. Και το κάθε νησί, ας πούμε, αυτό να είναι πιο πάνω από εμάς. Είναι κάτι που δεν μας σχέται. Και αυτό εδώ, εκτός από το τι φταίνε και εκτός από το κυνήγι μαγισσών, φταίμε και εμείς που οι δικοί μας υπάγοντες όλοι έχουν γίνει δημόσιοι υπάλληλοι. Πρόσεξε, τώρα σε διακόπτω και θα μιλήσεις. Πρώτα φταίμε εμείς. Οι παράγοντες της ομάδας φταίνε. Διότι μην κάνεις τα ίδια λόγω. Το 2005 και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ, εφόσον μιλάω με εσένα που είσαι ΠΑΟΞης, και οι δύο μηδενίσαν τα χρέη τους, φίλε, με την ειδική καθάριση του Βενιζέλου, έτσι. Μιλάμε για πριν 15 χρόνια, και αν βάλεις ότι 3-4 χρόνια, 5 και οι δύο ομάδες παλεύουν με τα χρέη, άρα μιλάμε μέσα σε μία δεκαετία ξανακάναν χρέη. Αν υπήρχε σοβαρή χώρα, έπρεπε και τους δύο να τους στείλει στην Α32, εντάξει. Αλλά δεν είναι σοβαρή χώρα. Αυτό δεν είναι το Άρη του ΠΑΟΚ φαινόμενο. Οποιαδήποτε ομάδα ελληνική υπάρχει, περπατάει με τον όρο χρέη από πάνω της. Δεν ξέρω πώς γίνεται, ρε παιδιά, δηλαδή δεν μπορούμε να κάνουμε ένα καλό κουμάντο. Έχει παίκτες η Β' Εθνική αυτή τη στιγμή, η Α2, που είναι πολύ καλύτερη από την Α1. Τώρα τα μανατζερικά και αυτά, όταν δεν υπάρχουν λεφτά, κάτι πρέπει να ακουμπούν. Πρέπει να μην λειτουργούν οι παράγοντες σαν δημόσιοι υπάλληλοι, αλλά να κάνουν αυτό που κάνουν οι κάποτε παράγοντες, που δεν είχαν πολλά λεφτά, περιπτεράδες. Ήταν και πουλούσαν ήδη υγιεινής και κάνανε ομαδάρες. Ξέρεις γιατί? Γιατί πηγαίνανε και βρίσκαν όλα τα ταλέντα στη Ζάχο. Παίρνανε, ξεχωρίζαν, τρέχαν για την ομάδα. Είχαν ανθρώπους που τρέχαν. Τώρα το να μου φέρει ένας μάνατζερ 5 σαπάκια και να μοιραστούμε μεταξύ μας τα λεφτά, δεν γίνεται δουλειά έτσι. Δεν ούτε μπορείς να βασιστείς στον κάθε μάνατζερ. Πρέπει δηλαδή η ομάδα να βασιστεί στα δικά της παιδιά. Δηλαδή καλύτερος παίκτης από τον Μποχορίδη και τον Φιλιώνη δεν θα μπορούσε να σου φέρει και στα λεφτά που σου παίρνουν.
Και όπως βλέπεις ότι μας παίρνει η ξενομανία. Σε αυτό το επίπεδο που είμαστε τώρα, φυσικά. Δεν είναι και οι δύο αυτοί παρέφερες και ανάλογα που έχει και ο ΠΑΟ κάποιους παίκτες. Γι' αυτό το επίπεδο που είναι πέφτω, δεν πέφτω ή να είναι εκ το 7ο, 8ο, 9ο, είναι παίκτες οι οποίοι μπορεί να βασιστείς πάνω σου. Έτσι, ναι, δεν διαφωνώ σε αυτό που λες. Έτσι είναι. Τι να κάνουμε. Έπαιζε τώρα τριάρι, ας πούμε, στο ICBS πριν χρόνια ο Τσέλιος, 2-2-2-3 το παιδί, ο οποίος άνετα έπαιζε στην ομάδα Α1. Αλλά είναι αυτό το μανατζαρέο. Ας πούμε, θα έφεραν τον Ιουγκοσλάβο, τον ξεχασμένο από, που δεν τον γνωρίζει κανένας. Θα του δίνανε ένα κάρο λεφτά και δεν θα έπαιζε. Και αυτό το παιδί που μπορούσε να σου παίξει, να σου βάλει 15 πόντους, δεν τον παίρναμε. Για ποιο λόγο δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτά τα λάθη είναι που δημιουργήσαν και τα χρέη που είπες προηγουμένως. Και που τα βρίσκουμε τώρα μπροστά μας. Αν το πάω και έφαγε μια ένεση τώρα από τον Σαββίδη, αλλά για μένα δεν είναι λύση αυτή. Δηλαδή, Σαββίδη να μας δίνει λεφτά. Πρέπει η ομάδα να, όπως καταφέρνει ο Ιωνικός και ο κάθε Ιωνικός να βρίσκεται στην Α1. Θα πρέπει και εμείς, ρεσί. Δεν μπορώ να το δικαιολογήσω. Καλά, και ο Ιωνικός έκανε μια ομάδα, πήρε τις νίκες στην αρχή και μετά φύγαν όλοι. Κατάλαβες και σου λέει: θέλω 2-3 νίκες, θα τις κάνω. Δεν ξέρω που θα τις κάνει στο δεύτερο γύρο. Κάπως έτσι. Υποδιάλυση είναι και ο Ιωνικός. Δεν ξέρω αυτά πώς γίνονται. Τους παίρνουν για 3-2 μήνες, για 3 μήνες. Κάνουν τις νίκες και μετά τους διώκουν. Δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά. Τέλος πάντων. Είναι πλέον το μπάσκετ και συμβόλαια ενός μήνα. Έχει και ψηλοί που μένουν, έχει αγορά πάρα πολλού. Και εσύ βασικά στην ρακέτα από κάτω. Μαζί με τον Ντραγκίσεβιτς εκεί έναν ακόμα δυνατό όπως και όλες οι ομάδες έχουν ένα σέντερ. Όλα εκεί πέρα. Playmaker και σέντερ. Αν δεν έχεις αυτούς τους δύο στο μπάσκετ δεν μπορείς να πας μπροστά. Με παίκτες οι οποίοι είναι soft και δεν μπορούν να γεμίσουν την ρακέτα δεν μπορείς να κάνεις πολλά πράγματα. Βλέπεις τώρα γινόμαστε παιδική χαρά. Οι άμυνες τρως 80-90 πόντους. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μια ομάδα σοβαρή δηλαδή δεν πρέπει να τρώει πάνω από 60-65 πόντους. Και δεν μιλάμε τώρα να παίξει με τον Παναθηναϊκό που είναι σε άλλο επίπεδο, αλλά με τις υπόλοιπες ομάδες τώρα δεν μπορεί εσύ να μπαίνουν και να σε κερδίζουν κατά κράτη. Ειδικά στο γήπεδο σου άρεσε αυτό, έκανε στα δύο μάτς και κέρδισε. Περιόρισε το επιθετικό παιχνίδι του αντιπάλου. Δηλαδή πήγαν πόσο η Ακτή μας έβαλε 63, πόσο έβαλε η Ραντώνη, και προχθές άλλο τόσο έβαλε και η Λάρισα. Γι' αυτό κέρδισε. Η Λάρισα που είχε κοντά 90 από του μέσου όρου επίθεση. Γι' αυτό κέρδισε ο Άρης, όχι τίποτα. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν το καλό, εκεί ανεβάσατε μπήκαν και σούτ, μπήκαν και τα σούτ, έτσι γίνεται. Μπήκαν και τα σούτ και ο Ηρακλής του μπήκαν και τα σούτ, την αλήθεια, στο πρώτο το ημίχρονο, δηλαδή του μπήκαν πάρα πολύ όντως. Αλλά ανέβηκε και ο Άρης πάρα πολύ, πρέσαρε και σε όλο το γήπεδο, έκανε και παγίδες, έκανε ωραία πράγματα. Είδαμε γενικά ωραία ατμόσφαιρα μπασκετική που μας έλειψε στη Θεσσαλονίκη. Για να ξεχάσουμε που μας έβγαλες. Πολλές φορές. Να δούμε τα επόμενα παιχνίδια, να δούμε και τι θα γίνει. Τα επόμενα παιχνίδια είναι απλά. Πρέπει να κερδίσεις όλα τα παιχνίδια εντός έδρας, να κερδίσεις λέω και ΠΑΟ και Άρης και να βρεις έξω, δεν ξέρω πώς, να βρεις έξω νίκες. Ο ΠΑΟΚ είναι σε καλύτερη κατάσταση όταν λέω και σε αγωνιστική από παίκτες και σε πρόγραμμα. Έχει καλύτερο πρόγραμμα ο ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ θεωρώ δεν θα κινδυνέψει. Θα έλεγα, τώρα, αλλά θα σε τσάτιζα. Μακάρι να κινδυνέψει, θα έλεγα. Που λέει ο λόγος για να σε τσάτιζα. Ένα ΠΑΟΚ που παίζει και Ευρώπη, έτσι έχει δυο μάτς εβδομάδα. Ναι, τώρα παίζει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ Ευρώπη. 40-43. Ναι. Ένα ΠΑΟΚ που παίζει και Ευρώπη, έχει και την κούραση. Βέβαια, έχει καλύτερους ξένους. Έχει καλύτερους ξένους και καλύτερο πάγκο έχει. Εντάξει. Η Ευρώπη όμως συμπαρασύρει και τα έσοδα, παιδιά. Γιατί παίρνει και τηλεοπτικά, παίρνει και επιχορηγήσεις. Η Ευρώπη. Από αυτά που ξέραμε εμείς όσο παίζαμε στο Champions League κλπ. Πιο πολύ χασούρα είναι. Όχι, κάνεις λάθος. Γι' αυτό και πήγαμε και ο Άρης και ο ΠΑΟΚ. Όλα τα έξοδα είναι πληρωμένα αυτά τώρα. Πάνε, έλα, ξενοδοχεία είναι πληρωμένα από την διοργάνωση. Και παίρνεις και κάτι ψηλαδούρες. Γι' αυτό δηλώσαμε εκεί. Κατάλαβες. Ψωμόλησες έτσι. Κάνει όταν βλέπει κανένα ευρώ, κάνει βουτιά στα 100 μέτρα. Κατάλαβες. Έτσι γίνεται. Τι να κάνουμε, να λέμε ψέματα τώρα. Κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Είναι πληρωμένα όλα. Αν άλλαξε, δεν ξέρω αυτό. Okay. Γιατί τα εισιτήρια που κόβεις δεν μετράνε, δεν είναι λεφτά, δεν είναι έσοδα. Αυτά τα παίρνεις εσύ, βέβαια. Η διαφήμιση σου, το τηλεοπτικό σου ρόλο. Αυτό σου λέω. Είναι μια διοργάνωση που είναι της πλάκας, αλλά έφερνε στις ομάδες έσοδα. Δηλαδή, μπορεί να μην είναι πολλά. Τώρα τι. Θα παίξεις 5-10 παιχνίδια, θα πεις ότι θα βγάλω 200-300 χιλιάρικα. 100 να βγάλεις, άσχημα είναι. 100, συν 100. Πάτε τώρα που έχεις ένα εκατομμύριο και ένα συζητάμε. Δεν το συζητάμε. Από εκεί που έπαιζες και έμπαινες και μέσα, όπως είπε ο Αντώνης, άλλες διοργανώσεις, γιατί έπρεπε να πληρώσεις ομάδες, διαιτητές. Βέβαια, έμπαινες μέσα. Γι' αυτό παίζω σε αυτό τη πλάκα, αυτό το BCL. Έτσι, πλάκα. Αν το για τον ΠΑΟΚ αξίζει να παίζει στην Ευρώπη, ωστόσο χαμηλά έτσι. Εντάξει, δεν αξίζει, αλλά δεν θα κινδυνεύσει. Σου λέει έχει παιχνίδια εύκολα στην έδρα του ΠΑΟΚ.
Θα τα πάρει, όπως και έτσι προχθές στον Ιωνικό, θα τα πάρει. Τα παιχνίδια δεν θα κινδυνέψει ο ΠΑΟΚ. Αυτά λοιπόν. Είναι τώρα και με τις προσθήκες που έρχονται, φαίνεται ότι γενικά η ομάδα πήγε καλύτερα και δεν θα κινδυνεύσει. Αλλά το ότι θα κινδυνεύσει φέτος Ζάχο δεν μου λέει κάτι. Όχι βέβαια, το πρόβλημα παραμένει. Τα πορεία, ναι, δηλαδή το χρόνο τι γίνεται. Πήγαινε στο Σαββί και θα τα πληρώσει, ρε φίλε. 3-3,5 εκατομμύρια χρόνια, δεν είναι πολλά. Α, πάει να τα πληρώσει. Μα το θέμα είναι θα τα πληρώσει τα 3,5. Θα ξαναγίνουν 3,5 ένα χρόνο. Θα ξαναγίνουν σε ένα, όχι. Μα ναι, ρε. Είσαι αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς γίνεται και εμείς περιμέναμε με τον Πάνο ότι είχε νοικοκυρευτεί το σωματείο, έτσι έδειχνε, και ξαφνικά βγήκε η τρύπα του όζοντος πάλι. Δεν γίνεται αυτό. Μεγάλη συζήτηση, μεγάλη συζήτηση. Οκ, Θόδωρα, να σε καλά. Έγινε, λοιπόν. Άντε, καλή χρονιά. Άντε, Πορκίτος, γεια σου. Πορκίτο, γεια. Κάτσε να δούμε το φίλο, τον προλάβαμε. Άμα είναι στη γραμμή, έλα, φίλε. Εγώ είμαι. Εσύ, φίλε μου, το όνομά σου, αν θέλεις. Ήθελα να πω. Α, εσύ είσαι, ρε Γιώργο, άντε, λέγε. Ήθελα να πω για το παιχνίδι Πάου Ιωνικός, να πούμε. Για πες. Για το ωραίο το φάουλ που έγινε στο τέλος. Λίγα δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το μάτς, το ξέρω. Ήταν 28 πόντους. Έκανε ένα φάουλ ένας παίκτης του Ιωνικού, να πούμε, το οποίο ήταν λίγο παράξενο. Δηλαδή, άλλο να χάνεις με 2-3 πόντους και λες θα κάνω. Καταλάβεις. Και άμα χάσεις πολλές, θα πάω για τρίποτο. Και ακούστηκε, ρε παιδί μου, από ένα φίλο του Ιωνικού, να πούμε, από τον Μπραχάμι, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να το παίξανε όμορφα 28,5. Άκουσε με. Είμαι στο παλέ. Εγώ όταν μπήκα προχθές στο παιχνίδι, αρχίζει 4 παρατέτατο. Για να σου δώσω την δική μου μαρτυρία. Μπήκα 3 ώρα. Όταν μπήκα εγώ στο παλέ, 3 ώρα. 3 ώρα μπήκα, Αντώνη. Είχε στο παλέ, ήμουν εγώ, άλλοι 4, δύο παίκτες του Άρη που βαρούσαν σουτάκια. Και αυτοί που βλέπεις πορτοκαλάδες. Γιατί μπήκες στους νωρίς, κρυώνες έξω. Ε, κρυώνες και μπήκες στους νωρίς. Περίμενε, θα σου πω ρε εσύ. Και παίζω με το κινητό και βλέπω. Πάω, είμαι σε μια εταιρεία. Μην την πω, δεν την πω γιατί είναι εδώ πέρα στο ραδιόφωνο. Ήμουν σε στοίχημα. Και μπαίνω να δω, ρε παιδί μου, λέω να δω πόσο δίνει τον Άρη, ας πούμε. Να πει. Βλέπω τον Άρη και βλέπω. ΠΑΟΚ Ιωνικός 28,5. Λέω δεν είναι, κάτι λάθος έχει γίνει. Εντάξει, θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ. Θα κερδίσει. Λέει από 14. Από 19. Ναι. Λοιπόν, λέω θα κερδίσει ο ΠΑΟΚ και εύκολα θα κερδίσει με 10, με 15, με 17, με 20. Όχι 28,5 ρε φίλε, είναι πάρα πολύ. Και το έπαιξα. Έπαιξα Ιωνικό φυσικά. Κατάλαβες. Τι είναι... απόδοση είχε. Όταν σου δίνει αβάντζο είναι. Αντίκα 1,90. 1,90, 1,87. 1,87 κτλ. Ανάλογα. Κάποιο που έχει πρακτορείο Πάμπρε, παιδί μου, με είπε ότι μια εβδομάδα πριν ήταν χωρίς χάντικα 1,85 και μετά πήγε 1,05 ο Άσος. Δεν μπορεί, άκουσε, δεν μπορεί, άκουσε τώρα, μην λέμε ότι θέλουμε δημόσια. Τι άκουσε, επειδή, άκουσε με τώρα του στοιχήματος είμαστε. Δεν μπορεί να είναι. Πριν από λίγο το Άρης Ξάνθη είναι φραγμένο. Το μόνο ελληνικό παιχνίδι που είναι φραγμένο το Άρης Ξάνθη. Όχι, δεν υπάρχει φραγμένο. Άσχετο τώρα αυτό. Όχι, δεν υπάρχει φραγμένο, δεν τώρα είμαι. Πώς είναι φραγμένο. Τώρα είναι. Τώρα ήταν πριν μισή ώρα το φραγμένο. Άσε τον ΟΠΑΠ, ρε φίλε. Είμαι σε εταιρείες, λέμε. Εγώ στην εταιρεία σου είπα. Και δεν υπάρχει 1,85 στα ίσια ΠΑΟΚ Ιωνικός, δεν υπάρχει. Ποιο είναι ότι το ξέρω την προηγούμενη Σαββατοκύριακο για αυτό που μας πέρασε, άλλαξε η δίκη του Ιωνικού. Μα δεν το ξέρω αυτό, ναι. Και... Μ' ακούς? Ναι, σε ακούω. Άλλαξε λέω η δίκη του Ιωνικού την προηγούμενη Σαββατοκύριακο. Γιατί αυτοί οι οποίοι ήταν εκεί πέρα δεν ήθελαν να εισπράξουν την καταγραφή του κόσμου, ας πούμε, που ο Ιωνικός θα πέσει μάλλον. Και αυτοί λέει που ήρθανε ήταν στον Πανιόνιο. Έτσι μαλώσανε, ας πούμε, με τους πάνθυρες. Ναι. Και είναι άνθρωποι οι οποίοι, παιδί μου, παίζουν τα handicap, να πούμε. Και είναι πολύ φύλλα προσκύμενοι. Όντως, στον ΟΠΑΠ είναι κλειδωμένο αυτή τη στιγμή. Στη διοίκηση, στον ΟΠΑΠ είναι κλειδωμένο το Άρης Ξάνθης. Ναι, λοιπόν. Λογικά λόγω της ανάκλησης του πιστοποιητικού, έτσι. Είναι πολύ φίλοι με τη διοίκηση της ΚΑΕ ΠΑΟΚ, να πούμε. Αυτή που είναι στον Ιωνικό. Δηλαδή τώρα στο μάτς το δικό μας, παρόλο που στη Βιάτσα έχει κυκλοφορήσει ότι ο Ιωνικός ρίξε λευκή πετσέτα και θα πέσουνε, σε αυτό το μάτς θα αξίζουν ότι θα τα δώσουν όλα. Πήραν χαρτζηλίκη να πούμε σε περίπτωση νίκης, να πούμε. Ωραία. Και πρέπει η ομάδα του Άρη να μην είναι. Να μην πάει χαλαρά κάτω, είναι ένα παιχνίδι ή μια κατηγορία. Λοιπόν. Άμα το κερδίσουμε, πάμε σε 6 νίκες και μετά να πούμε μέσα στο παλέ άλλες 3-4 νίκες είναι εφικτό να τις κάνει ο Άρης. Ο Άρης πρέπει να κάνει 10 νίκες, αν θέλει την άποψή μου, και να κοιτάξει τουλάχιστον σε 2-1 έβαλε τη Λάρισα από κάτω στην ισοβαθμία. Αν υποθέσουμε ότι ακόμα... είναι μια ομάδα που θα πέσει, ψάχνουμε να βρούμε μια ακόμα ομάδα. Αλλά να κάνουμε ας πούμε αυτή τη νίκη, στη νίκια, οπότε ρε φίλε μια ομάδα και σε σκουπίδια να ψάξει, τη βρεις να πούμε. Okay. Απλά το Άρης Ξάνθη μου κάνει εντύπωση ότι στον ΟΠΑΠ είναι το μοναδικό παιχνίδι. Δεν άκουσες, δεν άκουσες, δεν άκουσες. Δεν άκουσες όμως τη σου λέει. Λογικά είναι λόγω της ανάκλησης του πιστοποιητικού που έγινε στις 8 η ώρα μέχρι να δουν τι θα γίνει.
Δεν θα γίνει το μάτς, δηλαδή. Δεν ξέρω. Ανάκληση πιστοποιητικού έχουμε, ρε φίλε. Αδειοδότηση. Κανείς λόγω της ανάκλησης δεν ταράχθηκαν. Ε, καλά, εξάρθηκε, φίλε, το είπε και ο Πανόπουλος να πούμε. Είπε την ατάκα του Λάμπρου όταν είχαμε πέσει εμείς. Τα μπουβάλια και τα μπουβάλια. Το ξέρω και αυτοί θα πέσουν. Συγκινηθήκαμε, πες τον Πανόπουλο. Εγώ συγκινήθηκα όταν το άκουσα γιατί το άκουγα και live. Συγκινήθηκα, κύλησε ένα δάκρυ από το δεξί μου μάτι. Ναι, ναι, όντως. Είναι και καρατέκα, ξέρει και ζει ο Ζήτσου να πει. Okay. Να είσαι καλά. Λοιπόν, για προστασία και τη εκπομπή και του ραδιοφώνου, να πούμε ότι αυτά περί στοιχηματικών και αυτά που ακούστηκαν δεν υιοθετούν την εκπομπή, έτσι. Λοιπόν, πολλά μπορεί να λέμε καφενιακά, μπορεί να τα λέμε αυτά. Είναι κλειδωμένο το μάτς του Άρη, είναι όλο κλειδωμένο. Λογικό. Λογικό. Νομίζω, ναι, λογικό, μέχρι να δούμε τι θα γίνει. Λογικότατο. Λοιπόν, πάμε στο διάλειμμα, κύριε Αντωνή, αμέσως μετά. Δεν μιλήσαμε για μπάλα, θα μιλήσουμε και για ποδόσφαιρο. 23-10-2-87-3-8. Εντάξει, επαναλαμβάνω, 23-10-2-87-3-8 θα είναι και πάλι ενεργό. Μείνετε συντονισμένοι στο Λίμπερο 107,4. Σε ρωτώ άμα ξέρεις το τραγούδι και μου λες ακουστά το έχω. Είναι, ρε φίλε, ακουστά το έχω. Ωραίο τραγουδάκι, εντάξει. Ωραίο, φίλε, δεν είναι δυνατόν. Δεν το ξέρεις, έτσι. Ακουστά, ακουστά. Σωστά, τότε πρέπει να ήσουν στην Περπατούρα. Λογικά, νομίζω το 85 είναι. Van Allen και Τζαπ, για να μαθαίνεις λίγο σε μάθη μουσική. Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα στο Λίμπερο 107,4. Βρισκόμαστε Αντώνης και Ζάχος πίσω από τα μικρόφωνα του Λίμπερο. Μέχρι τις 11 θα σας κρατήσουμε συντροφιά. 23-10-2-87-3-8. Επαναλαμβάνω, 23-10-2-87-3-8. Έχουμε κάποια μηνύματα να τα διαβάζουμε. Ο Πέτρος. Τι 60 πόντους, ρε παιδιά, για άμυνα λέγαμε. Το μπάσκετ άλλαξε και πλέον είναι πολλές οι κατοχές. Λόγω γρήγορου ρυθμού και πολλών επιθέσεων. Μια ομάδα που τρώει 75 πόντους δεν είναι πολύ. Τι νομίζω, ότι γρήγορο ρυθμό σε ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω γρήγορο ρυθμό μόνο ο Παναθηναϊκός μπορεί να δώσει από αυτές τις ομάδες. Εντάξει. Δεν νομίζω τόσο πολύ. Εντάξει. Τώρα ακούσαμε 2-3 κατοστάρες. Δεν σημαίνει ότι γίναν πιο γρήγορες οι επιθέσεις. Νομίζω ότι περισσότερο έγκυται στο ότι αυτές τις περισσότερες βέβαια δεν έκανε ο Παναθηναϊκός. Έκανε ο ΠΑΟΚ με τον Άρη και προχθές πάλι, ποιος ήταν, μια ομάδα πάλι 100 πόντους και ο ΠΑΟΚ πάλι με τον Ιωνικό. Περισσότερο λόγω ευστοχίας θεωρώ στα τρίποντα έγιναν αυτές παρά έπαιξε ρόλο και αυτό πλαισία, αλλά όχι τόσο πολύ. Δεν νομίζω ότι στο ελληνικό πρωτάθλημα παίζουν γρήγορα. Εντάξει, τι να σου πω. Βλέπω και όλα τα παιχνίδια. Αυτή ήταν η άποψη του φίλου του Πέτρου. Ωραία, το διαβάσαμε του Δήμου. Κάτσε να πάμε λίγο στο Facebook. Καλησπέρα να στείλουμε στο Μιχάλη, όποτε είσαι εδώ πέρα, ναι, Φραγκφούρτη. Μάικλ. Mm-hmm. Είχαμε πάει μαζί στο Βόλος Άρης. Mm-hmm. Στο Βόλο Άρης, που κερδίσαμε, έτσι. Όχι. Λαγοπόδαρα είστε, γι' αυτό εννοώ. Κερδίσαμε. Εμείς, είχε... τυχαία ήταν, έτσι. Ναι, ναι. Θα τα διαβάσαμε, του φίλου του Ηλία, του Μιχάλη, του Ηλιάδη, του δύο φίλου του διαβάσαμε, δύο. Εντάξει, αυτά δεν έχει τίποτα άλλο. Λοιπόν, πάμε λίγο στο ποδόσφαιρο. Να πούμε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει βέβαια αγωνιστική στην Premier League, έτσι. Και Λάτσιο, τι είναι αυτό, ρε. Λάτσιο, Chelsea, Arsenal. Ναι. Και Νάπολη. Η Νάπολη με την Λάτσιο είναι για το θεσμό του κυπέλου. Μόνο παιχνίδι είναι αυτό. Το ΠΑΟΚ, πες μας και τι κάνει ο ΠΑΟΚ να δώσουμε. Θα δώσουμε τώρα. Να δώσουμε αποτέλεσμα. Και πάμε και στο ποδόσφαιρο, έτσι. Λοιπόν, ο ΠΑΟΚ ημίχρονο είναι. Ο ΠΑΟΚ είναι στο ημίχρονο, λογικά, κάτσε λίγο. Λοιπόν, είναι 45-53 στο ημίχρονο. Αυτή τι εθνικότητα είναι, ξέρουμε, όχι. Η Πρίντιζη είναι Ιταλική, νομίζω. Πρίντιζη, ναι. Πρίντιζη. Είναι το Πρίντιζη που κατεβήκαμε όταν πηγαίναμε στο. Λογικά, ναι. Όταν πηγαίναμε στο Τωρίνο, στο Πρίντιζη. Λογικά. Ναι. Άμα κάτσει εκεί. Είναι στο... τελευταία στη βαθμολογία η Πρίντιζη και πρώτο τελευταίο είναι ο ΠΑΟΚ. Στο Πρίντιζη έτσι και καθίσει πάνω από δύο μέρες αυτοκτονεί. Συλλογιά, να ξέρει. Εκτός αν πέσαμε. Τώρα την μπάλα και την Premier League, να πούμε ότι Aston Villa Watford 0-1, Everton Newcastle 1-0, Palace Southampton 0-1, Bournemouth Brighton 2-0, Sheffield Manchester City 0-0. Αυτό στο ημίχρονο. Με τον άλλο τον ανηματέρα, αυτό το Don Pepe. Και αυτή η Chelsea που άρχισε τώρα με την Arsenal. Τελείωσε αυτό το ανέκδοτο τη City, έτσι. Η ομαδάρα που δεν κάνει. Δεν με τη Sheffield. Ναι, με τη Sheffield. Έχει 20 βαθμούς πίσω είναι. Και να πούμε ότι. Με τα δισεκατομμύρια μεγάλου προπονητέ. Στην Ισπανία στο κύπελο η Σεβίλη Λεβάντε 1-0. Και η Νάπολη με τη Λάτσιο στο 35 ήδη με 10 και οι δύο. Έτσι. Αυτά μονά παιχνίδια πρέπει να είναι έτσι ή διπλά είναι.
Θα το ψάξω αυτό. Πρέπει να είναι μονά. Αν δεν είναι λάθος, 2-0 στο Ισίνιε στο 2. Στο 2. Χαμένο πέναλτι του Immobile στο 10 και από εκεί και πέρα δύο κόκκινες κάρτες. Ωραία, βλέπουμε εμείς το Chelsea Arsenal που είναι τοπικό derby του Λονδίνου, derby Λονδίνου, γεμάτο φυσικά το γήπεδο, αυτό έλειπε να ήταν και άδειο. Λοιπόν, και πάμε στο ποδόσφαιρο του Άρη. Λοιπόν, μπροστά μας, κάτσε να δω τι λέει εδώ πέρα. Ναι. Εκτή με Πανιόνιο Κόρκουτ, ναι, νομίζω μια λογική. Κάτι παραπάνω από. Από σίγουρο. Από σίγουρο. Ωραία. Εκτή. Ναι. Εντάξει, άντε και λέμε ο Πανιόνιος δεν είναι στα καλύτερα, αυτό είναι δεδομένο, από τα φαβορία υποβασμού. Αλλά κάποιος πρέπει να παίξει θέση. Ποιος θα παίξει. Θα παίξει ο γνωστός. Ποιος. Ένας είναι που μπορεί να παίξει. Ποιος είναι, Ρεζάχο. Το Σάσα. Αυτός που έπαιξε και πριν από ένα μήνα σχεδόν. Το Σάσα. Το Σάσα. Κοίταξε, στον Άρη αυτή τη στιγμή επικρατεί ένα μπάχαλο. Όχι, ρε φίλε. Επικρατεί ένα μπάχαλο και το μόνο που το συγκρατεί αυτό το μπάχαλο είναι η πολύ καλή πορεία αυτή τη στιγμή τη ομάδα. Εγώ ξέρω τι έκανα. Τώρα, ναι, συγγνώμη, σε διάκοψα. Πες, συνέχισε. Το μπάχαλο είναι αυτό με τις απαγορεύσεις μεταγραφών. Ναι, αυτό το συζητήσαμε. Είχα πει πριν από περίπου κάνα μήνα, δύο μήνες, ότι πιστεύω πολύ την ομάδα για τρίτη θέση. Πάρα πολύ την πίστευα. Δεν μου λέει τίποτα. Μιλούσαμε και στο τηλέφωνο και μου έλεγε ότι αν χάσω τον Όφη είναι δύσκολο. Κατάλαβε ότι ο Όφη θα ξεφουσκώσει. Δεν έχει τίποτα ο Όφη από εδώ. Αυτοκτόνησε ο Όφη, όντω. Αυτοκτόνησε ο Όφη. Και η Λάρισα. Και η Λάρισα. Καλά, η Λάρισα δεν την πίστευα καθόλου. Αλλά επειδή ο Όφη ήταν αυτό που είχε. Εγώ την καλή μπάλα. Έβλεπα και σμπρόξιμο του Όφη. Υπήρχε ένα σμπρόξιμο. Το σμπρόξιμο και το σμπρόξιμο μια ομάδα που παίζει και δεν έχει καλή μπάλα. Και μπροστά έχει δύο-τρει που πήρε δανεικού είναι καλή. Μίλαμε τώρα. Εντάξει και θα γυρίσει και ο Ναμπί. Να μπει ή να μην μπει. Από τη φλάση που είχε πάθει πανεγυρίζοντας ναι. ένα πέναλτι που είχε βάλει. Ναι. Που δεν γίνεται με τη Λαμία. Ναι. Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά. Γίνεται μπάχαλο στον Άρη λόγω του ότι έχουμε την απαγόρευση μεταγραφών. Εγώ σου είχα πει με τρεις προσθήκες ο Άρης βγαίνει για πλάκα τρίτος. Αυτή τη στιγμή τα πράγματα είναι δύσκολα. Επειδή εμείς συζητάμε και δεν, αυτό είναι αντιραδιοφωνικό, δεν, ο κόσμος δεν ξέρει τι συζητάμε. Εγώ θα ξαναπώ πάλι την ίδια άποψη. Εμένα δεν μου λέει τίποτα η τρίτη θέση. Εμένα. Το Ζάχο, εντάξει. Είναι σημαντική, δεν μου λέει τίποτα. Εγώ θέλω το κύπελο. Μπορώ να βγω δέκατος και να πάρω το κύπελο. Δεν με λέει τίποτα η τρίτη θέση, Αντώνη. Συγγνώμη. Επειδή όμως κανένας δεν σου έχει υποσχεθεί το κύπελο. Εγώ είπα ότι με έχει υποσχεθεί. Εγώ είπα. Λέω, επειδή κανένας δεν έχει υποσχεθεί σε κανένα βέβαια. Το κύπελο, όχι βέβαια. Και πάρε και το κύπελο. Προτεραιότητα λέω εγώ. Για μένα, για το Ζάχο, η προτεραιότητα είναι το κύπελο και όχι η τρίτη θέση, εντάξει. Σε μένα είναι και τα δύο ταυτόχρονα. Άρα με τη λογική σου, ένα λεπτό, ρε φίλε. Ένα λεπτό. Μπαίνουμε στα playoff. Έτσι. Πάμε στο καλό σενάριο. Που έχει και τις περισσότερες πιθανότητες. Μπαίνουμε στα playoff. Και παράλληλα θα παίζουμε και κύπελο, έτσι. Ο Άρης στα playoff, μπαίνοντας στα playoff, στην ουσία είναι αδιάφορος. Εντάξει, αν μέσα στην εξάδα είναι και ο Παναθηναϊκός, ο Άρης είναι αδιάφορος στα playoff. Να κάνω μια παρένθεση εδώ πέρα. Ναι, κάνε. Δεν είναι αδιάφορος. Ωραία. Θα σου πω και το γιατί. Σ' ακούω. Ωραία. Γιατί, θα σου πω το γιατί και παίζουμε ότι έχει λάθο. Άλλο να ξεκινήσει τον Ιούλιο προετοιμασία, άλλο τον Αύγουστο. Τελείωσε. Άμα πάρει το κύπελο, παίρνει την καλύτερη θέση. Άμα πάρει το κύπελο, ευχαριστώ πολύ. Άμα πάρει το κύπελο, παίρνει την καλή θέση στο UEFA, έτσι. Παίρνει την καλή. Ξέρει πότε είναι το τελικό κυπελού. Δεν ξέρω. Άρα, εγώ λέω για να τελειώσω την άποψή μου. Φυσικά δεν λέω ότι θα είσαι αδιάφορο όταν κατεβαίνει στο γήπεδο. Άλλο αυτό και άλλο λέω που πρέπει να προσέχουμε. Αν πάρει το κύπελο, για μένα ναι, είσαι αδιάφορο. Δεν κατάλαβε. Όταν θα μπούμε στα playoff, όταν θα γίνουν τα playoff, θα υπάρχουν και μάτς κυπέλου. Δεν θα τελειώσει, δεν ξέρω αν το ξέρεις, τελευταία αγωνιστική του πρωταθλήματος είναι... 23 Μαΐου του 20. Ωραία. Τελευταία αγωνιστική των 26 αγωνιστικών του πρωταθλήματος είναι 1η Μαρτίου. Ναι. Μετά αρχίζουν τα play-off. Δηλαδή εννοείς 1η Μαρτίου θα ξέρουμε το ζευγάρι του τελικού. Όχι. Άρα σου λέω ότι, τα play-off είναι πριν το κύπελλο. Άρα για να σου πάω στο τέτοιο, παίζει ΑΕΚ Άρης και μετά από 3 μέρες παίζει ημιτελικό. Πανιόνιος Άρης, πού πρέπει να δώσουμε το τέτοιο μας Ραντώνη, για πέσες. Για το κύπελο. Ναι, παίζει ΑΕΚ Άρης, όχι να μην πω ΑΕΚ Άρης, Άρης ΑΕΚ παίζει. Έχοντας μπει στην εξάδα, αυτό είπα, τότε γιατί, αυτό σου είπα. Μα αυτό σου είπα, γιατί κάνεις. Παίζει Άρης ΑΕΚ για τα play-off και σε 3 μέρες παίζουμε με τη Χαλκίδα ημιτελικό κυπέλλου. Τι πρέπει να κάνουμε, για πες. Αν θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές, αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολα και για τα δύο, έτσι όπως είναι. Άλλο αυτό, ρε. Εγώ σου λέω μια πραγματικότητα όμως. Στην ερώτηση που μου θέτεις, ναι, όντως το κύπελλο. Μια πραγματικότητα σου λέω. Αν μπούμε στα play-off, νομίζω θεωρώ ότι θα μπούμε. Ομάδες, έτσι. Από το 2 και κάτω. Ναι, εμένα δεν με ενδιαφέρουν οι ομάδες, για τον Άρη λέω. Και μην μου ξακάνεις. Λέω, άμα μπούμε, αυτό το σενάριο που σου λέω είναι μπροστά στα μάτια μας. Εντάξει, τι πρέπει να κάνουμε, πού να δώσουμε βάρος, στο Άρης ΑΕΚ, τον play-off ή στον πρώιμη τελικό, να πω εγώ, να μην πω ημιτελικό και φάση, στον πρώιμη τελικό για να πάμε στους 4.
Πού να δώσουμε βάρος, για πες μας. Με βάση και με δεδομένο, με την παράμετρο ότι δεν θα κάνουμε μεταγραφές, θα έχουμε ένα ρόστερ το οποίο θα παίζουν όπως και τώρα παίζουν οι 10 από τους 11 συνέχεια. Τι πρέπει να κάνουμε, άντε πέστε μας. Δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί δεν ξέρω ακριβώς πότε θα γίνουν οι μετελικοί και τι. Για να είμαστε, να μιλάμε από τον παραγμάτο και να μην μιλάμε φανταστικά γεγονότα. Ναι, ρε φίλε, μα σου λέω, πριν τις 1 Μαρτίου που τελειώνει το πρωτάθλημα, δεν μπορεί να έχουν τελειώσει το κύπελο, να ξέρουμε το ζευγάρι τελικού. Δεν γίνεται. Είναι άλλοι δύο γύροι. Γιατί δεν γίνεται, ρε Σιζάχο. Είναι άλλοι δύο γύροι, αγόρι μου. Είμαστε στους 8 τώρα. 4 τελικό. Δηλαδή, 1η Μαρτίου που τελειώνει το πρωτάθλημα, θα ξέρουμε τον τελικό μας, λες. Γενάρη παίζει στους 8, το ξέρω. Κύριε Τσαλτίδη, κάποιος δεν μπορεί να μας βοηθήσει, κύριε Παπαδόπουλε. Τέλη Γενάρη παίζει στο μάτι του 8. Αρχές Φλεβάρι έχει περάσει στους 4. Αρχές Φλεβάρι έχει περάσει στους 4. Δεν φτάνει ένας μήνας για να περάσει τον τελικό. Ναι, μέσα τέτοιο είναι στους 8. Μετά 4 και μετά 2. Δεν είναι, 15 μέρες μένουν. Σου λέω 1η Μαρτίου τελειώνει το πρωτάθλημα. 1η Μαρτίου είναι τελευταία γονισκή. Δεν ακούζε, Αντώνη. Ακούω, ρε αγόρι μου. Δεν γίνεται, δεν βγαίνουν οι ημερομηνίες. Τι να κάνουμε τώρα. Δεν βγαίνουν, ρε φίλε. Δεν βγαίνουν. 4 και 11 θα γίνουν οι προημιτελικοί. Πώς βγαίνουν. Θα το ψάξω και θα σου πω. Ψάξτο. Ψάξτο. Και ένα ματς να είναι, σου λέω, πού πρέπει να δώσουμε τέτοιο. Στα playoff ή στο κύπελο. Για το Θεό δηλαδή. Να γίνουμε να με βαμπύρα 150 χρόνια μην έχουμε πάρει τίποτα. Για το Θεό, ρε παιδιά. Έχει πάρει Καστοριά, έχει πάρει ο Πανιώνιος Κύπελο, έχει πάρει η Λάρσα και έχει πάρει ο Άρης, ρε παιδιά. Και το συζητάμε κιόλας για να βγούμε Τρίτη. Α, πάμε παγκυρίσουμε, να βγούμε στο Λευκό Πύργο. Βγήκαμε Τρίτη. Μεγάλη δουλειά. Η Λαμία θέλει να μπει στα play-off και εμείς θα βγούμε Τρίτη και πανηγυρίζουμε. Τα ημιτελικά είναι, αν υποτιθέσαι ότι το παιχνίδι τελειώνει, το πρωτάθλημα τελειώνει 1 Μαρτίου, που λες, 1 Μαρτίου είπες. Ναι, 1. 1 είναι η τελευταία αγωνιστική. Μετά από 3-4 μέρες ξεκινάνε τα play-off. 1 Μαρτίου είναι η τελευταία αγωνιστική. Ναι. Και 4 Μαρτίου, δηλαδή Κυριακή τελειώνει το πρωτάθλημα. Ναι, Κυριακή. Την Τετάρτη παίζεις τον πρώτο αγώνα των ημιτελικών. Ωραία. Και την Κυριακή θα έχει λογικά πρώτη αγωνιστική. Το play-off. Αν πάνε στο κομπάκι. Δεν μπορεί, πως 10 αγωνιστικές δεν είναι λίγες. 10 αγωνιστικές θα είναι. Ο επαναληπτικός από ό,τι βλέπω εδώ πέρα είναι μετά από ένα μήνα του κυπέλου. Ακόμη χειρότερο. Άρα θα παίξουμε. Όχι ένα μήνα, μην πω 2 μήνες. Εντάξει, φοβερή τέτοια. Λοιπόν, είπαμε για την ανάκληση της άδειας Ξάνθης και πρόστιμο 200.000 ευρώ όσον αφορά τα δικαιολογητικά που είχε καταθέσει το καλοκαίρι. Αυτό νομίζω είναι, με την μπακαλίστηκα σας το λέω. Όσον αφορά να πάρει την αδειοδότηση, προφανώς τότε δεν τα ελέγξαν καλά. Δεν ξέρω τι είδαν, παρά τι πίεση είδαν τώρα και δεν τις είδαν τότε. Δεν ξέρω. Να πούμε, είπαμε για τον Κόρκουτ και τον Πανιόνιο. Α, θα σου πω τι θα κάνει. Λέω εγώ. Θα παίξει με τριάδα πίσω. Αποκλείεται. Όχι, αποκλείεται. Αποκλείεται. Ωραία. Εντάξει. Εντάξει, να πούμε. Να πούμε ότι η ομάδα είναι πολύ δύσκολα, έτσι. Βέβαια. Έχει ένα ρόστερ με το οποίο έχουν φύγει ήδη δύο παίκτες, να πούμε, έχουν παραγωνιστεί, έχουν φύγει ουσιαστικά από την ομάδα. Ποιοι είναι αυτοί, ο Σούντγκρεν. Ο Μενέντεθ, όχι ο Σούντγκρεν. Ο Σούντγκρεν ήταν στην αποστολή με τον Ολυμπιακό. Ναι, τον είδα και. Ο Μενέντεθ πότε ήταν στην ομάδα. Εδώ πάει στι τουαλέτες κάνει προπόνηση. Ναι, μέχρι πρώτη ενό έκανε προπόνηση με την ομάδα. Τώρα ναι. Δεν κάνει ούτε καν προπόνηση με την ομάδα. Έχουν φύγει αυτοί οι δύο. Στη μόνη ομάδα μπορεί να κάνει προπόνηση, αν μένει καμιά ομάδα σκάκι. Οπότε λέμε ότι έχει μικρό ρόστερ. Για μπροστά. Ωραία. Και έρχεται. Μικρό, αλλά πίσω έχουμε πρόβλημα. Και έρχεται και το τέτοιο ότι τραυματίας ο Ιντέγε από το φιλικό του Καραϊσκάκη. Τραυματίστηκε. Από το φιλικό του Εσκαρεσκάκη. Τραυματίστηκε από το φιλικό. Ένα φιλικό που μας άφησε τον πρώτο σκόρ της ομάδας με ένα μήνα έξω. Ναι. Ένα μήνα θα το δούμε. Εγώ πιστεύω ότι θα κάνει ομάδες, αλλά θα ξανακάνει, θα ξανακάνει από την άλλη εβδομάδα. Ναι. Είναι τιμωρημένο για ένα παιχνίδι, μας άφησε με καμιά δεκαριά κάρτες που. Ναι, ήταν το φιλικό, τι να κάνω. Ήταν το φιλικό. 4 κάρτες, ναι. Είπαμε 2 τραυματισμούς. Ναι. Αυτά λοιπόν, κάτσε να ακούσουμε όμως και το φίλο, γιατί δεν τελειώσαμε πάνω σε αυτά που θέλαμε να πούμε, αλλά να ακούσουμε το φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Ζάχο, ο Μιχάλης είμαι. Να το, εμφανίστηκε. Είσαι το Λαγοπόδαρο, πήγατε στο Βόλο και φέρατε το διπλό, έτσι. Εγώ δεν πάω άλλο εκτός έδρας μάτς στην Ελλάδα, γιατί έχω πάει μια χρονιά στη Λεβαδιά που είχε ψοφόκριο και χιόνι στο δρόμο και χάσαμε 2-0. Το 2-0 λες, ναι. Πώς και πήρα καπάκι μετά στο ΆΚΑ με τον Παναθηναϊκό και φάγαμε 4. Άλλο εκτός έδρας είμαι out από την Ελλάδα. Και 1-0 με το Βόλο, γκολ δεν φώναξες δηλαδή. Είσαι λαγοπόδα. Δεν λαγοπόδα. Βάλε και 3 τελικούς χωρίς γκολ. Βάλε και που. Καλά, αυτό δεν γινόταν να μην είσαι, βέβαια είναι λίγο παλιό. Το Μπάγερν Άρης που ήμασταν έτσι μαζί το 6-0. Στο Βόλο περάσαμε καλά. Περάσαμε αγωνιστικά λέμε. Έμαθες Λουκατόνι, Λουκατόνι, είπε 30 φορές τον φώναξε για τα μεγάφωνα.
Κατάλαβες. Λαγό πόδαρο σκέτο είσαι. Να έρθεις πρωτοχρονιά να μας κάνεις ποδαρικό. Αλλά η πλάκα είναι ότι πάντα είσαστε κι εσείς μαζί. Ε, τι κάναμε. Η πλάκα είναι ότι είσαστε κι εσείς μαζί. Όσο... περισσότερες φορές. Λες, τα περισσότερα στο Βόλο δεν ήμουν. Από αυτά, στα άλλα ήμουν που λες. Στο Βόλο δεν ήμουν. Παρά λίγο, ήταν θα ερχόσουν κι εσείς. Αλλά στο Βόλο εντάξει ήταν το πιο χάλια παιχνίδι που έχω δει φέτος του Άρη. Γιατί δεν παρακολουθώ όλα από την τηλεόραση. Παγώσαν τα μυαλά μας. Όντως. Αλλά εκεί θα έφαγες καλά και, στον, και στα τσιπουράδικα εκεί σίγουρα. Ήταν περίφημα ο φίλος ο Αντώνης, εξαιρετική ναι, τέτοια είχε γυαλιστερές, είχε στο σπίτι ο Αντώνης, δύσκολα. Τα πάντα, τα πάντα. Τα είχες γυαλιστερές, ρε, σοβαρά. Τα ξέρω αυτά, σου λέω 16 μήνες μου φαντάρωσε εκεί, στο Βόλο ήμουν, έτσι. Α, να ξέρεις. Ωραίος. Να, οπότε τα ξέρω, γι' αυτό και δεν ήρθε. Εντάξει, ο Βόλος, δεν ξέρω τώρα. Αυτά μόνο στην Ελλάδα γίνεται. Να πάει μια ομάδα από ένα χωριό της, που είναι αυτό, Πιερίας, στο Βόλο να παίζει αλφαεθνική. Όχι, λες, α, ναι, Πιερίας ήταν το χωριό αυτό, η ομάδα. Πιερίας, το Κύτρος. Κύτρος, δεν ξέρω. Κύτρος, τι ήταν, ποιο ήταν αυτό που πήρε. Ούτε ξέρω το όνομα του. Ο Μπέος που πήρε αυτήν την ομάδα την ανέβασε. Ναι, απίστευτο πράγματα. Εντάξει. Καλά, στην Ελλάδα μόνο απίστευτα γίνονται, οπότε μην το συζητάς. Ωραία, πώς τη βλέπεις τώρα την ομάδα την συνέχεια, πες μας, πάνω σε αυτά που λέγαμε, τουλάχιστον όσον αφορά, αν πιστεύεις εσύ ότι μπαίνοντας ο Άρης στα play-off πρέπει να δώσει περισσότερο βάρος στα play-off ή στο κύπελο, ας πούμε. Γιατί αυτό συζητούσαμε με τον Αντώνη πριν πάρεις. Το θέμα είναι ότι πρέπει να μπει στα play-off. Καλά. Λόγω και οικονομικών, γιατί νομίζω είναι διπλά τα παιχνίδια και αυτά που είναι για υποβιβασμό είναι μονά. Ναι, είναι και αυτά δίκιο έχεις. Πάνε. Λοιπόν, από οικονομικής άποψης, άλλο είναι να παίζεις 5 μάτς με τους πρώτους 5 και άλλο να παίζεις 5 μάτς... Σωστό είναι αυτό που λες, σωστό, αλλά η ερώτηση είναι ότι μπαίνοντας στα play-off, ο Άρης, πού πρέπει να, τι πρέπει να δώσει βάρος στα play-off. Και στα δύο. Και στα δύο. Γιατί αν παίξεις για τις κάτω θέσεις. Πάλι το ίδιο. Είσαι, ρε, είμαστε στα play-off, λέμε. Άστο. Μπήκαμε στα play-off. Πες ότι μπήκαμε. Ακόμα δεν είσαι στα play-off. Λέμε, ρε, παιδί μου, μπήκαμε. Με το δεδομένο ότι μπαίνουμε. Πού πρέπει να δώσει ο Άρης, θεωρείς εσύ, περισσότερο βάρος. Στα play-off που στην ουσία. Δεν παίζει για κάτι. Δεν τίθεται θέμα, εντάξει. Ή στο κύπελο. Αυτό σε ρωτώ. Το θέμα είναι να πάρει το καλό εισιτήριο για την Ευρώπη. Τώρα, αν το πάρει μέσω κυπέλου ή άμα το πάρει, μπορεί να το πάρει και μέσω play-off. Σωστό αυτό, βέβαια. Λοιπόν, άρα πρέπει να. Πιστεύω ο προπονητής τα βλέπει όλα τα παιχνίδια. Δεν έχει τη σκέψη. Είναι και Γερμανός και τον πάσες. Δεν στην Γερμανία. Δεν τον πω. Έχω ένα φίλο μου που παίζω σε μια ομάδα εδώ πέρα που. Πώς το λένε στην Ελλάδα, παλεμάχων. Έχουμε κατηγορία. Παίζουμε. Τον είχε προπονητή στην Εθνική Ελπίδα της Γερμανίας. Μια κάθε ομάδα. Τι σου είπε. Μου είπε είναι καλός προπονητής και μπορεί να δουλεύει πάρα πολύ με. Τους νέους παίκτες, τους νεαρούς παίκτες. Όχι νέους, νεαρούς παίκτες. Και είναι πάρα πολύ καλός και στην ψυχολογία πάνω. Και αυτό το καταλαβαίνω κιόλας από την ομάδα. Για την ψυχολογία και πώς παρουσιάζεται ενωμένη ομάδα, αυτό μπορώ να σου πω ότι έχει απόλυτο δίκιο. Ότι εκεί φαίνονται πολλά σημάδια, ας πούμε. Ότι έχει γίνει σε πολύ καλύτερο επίπεδο η ομάδα. Αυτό είναι δεδομένο. Ο προπονητής αυτός έχει δουλέψει στις ΚΑΠΑ ομάδες της Εθνικής Γερμανίας. Δηλαδή δεν είναι κάποιος άσχετος. Έχει και διασυνδέσεις και ξέρει τι του γίνεται πάνω στο ποδόσφαιρο. Και το ποδόσφαιρο που παίζει έχει δικό του στυλ. Δεν έχει αυτό το κλασικό το ελληνικό που θα περιμένω ότι θα κάνει αντίπαλος και βάσει του αντίπαλου θα. Είναι φίλος και του, από ό,τι λέει κιόλας, αυτού του ανιματέρ του Κλοπ. Οπότε, ναι, εντάξει, αυτοί όλοι είναι, εντάξει, στη Γερμανία είναι, αυτή είναι μια κλίνη, έχει μια, ο Κλόπ έχει, ας πούμε, αυτούς που έχει γύρω-γύρω του και ένας από αυτούς είναι και ο Ένινγκ. Ο Ένινγκ σαφώς στη Γερμανία δεν έκανε μεγάλη, αλλά όταν δουλεύει στις ΚΑΠΑ ομάδες της Ομοσπονδίας είναι δάσκαλος. Σημαίνει ότι έχεις κάποια αξία, ναι, εντάξει, ναι. Θα το δούμε. Και πάνω τώρα βλέπεις ότι και στην ανάπτυξη του παιχνιδιού με τον Ολυμπιακό. Ναι. Κάναμε λάθη, έτσι. Βέβαια, πώς θα πληρώσουμε, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν αποτελεσματικός. Έτσι. Τις ευκαιρίες που είχε, τις έκανε. Π.χ. με τον ΠΑΟΚ, κάναμε τα ίδια σχεδόν λάθη, αλλά ο ΠΑΟΚ δεν έβαλε τα γκολ. Επειδή παίζαμε και εντός έδρας, υπήρχε μεγαλύτερη ένταση στον. Αυτό. Πιο πολύ πίεση, ναι. Έτσι. Ναι. Σωστό είναι. Και σε εκείνο το μάτς μπορούσαμε να είμαστε κι εμείς πάλι 2-0 πίσω, γιατί είχαν. Μέχρι το 20 λεπτό, ναι, είχε άλλες δύο ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ. Ναι, αυτό ακριβώς.
Με τον Ολυμπιακό όμως μπήκανε μέσα τα γκολ. Αυτό ήταν η διαφορά του παιχνιδιού και έπαιζε εκτός έδρας. Και αυτοί βέβαια σαφώς θέλουν να παραμείνουν πρώτη θέση. Πιστεύω το θέμα playoff και κύπελο είναι μισό-μισό. Γιατί πρέπει να, για μένα πρέπει να έχει την απόσταση προς την ΑΕΚ το πολύ 4-5 βαθμούς. Όταν τελειώσει το πρωτάθλημα. Στα playoff. Να μπει στα playoff με απόσταση από την ΑΕΚ, τρέχει. Πόσο βαθμούς έχουμε από την ΑΕΚ? Δεν γίνεται αυτό που λες. Πόσο έχουμε από την ΑΕΚ? Νομίζω είναι. Η ΑΕΚ έχει 34 αυτή τη στιγμή. Και εμείς έχουμε 26. Ναι, αλλά την έχουμε στο χαλιρά. 28. Ναι, δύσκολο αυτό που λες. 3-4 η ΑΕΚ να είναι μπροστά μας μόνο είναι δύσκολο. Ακόμη και αν την κερδίσουμε. Η ΑΕΚ παίζει με Ολυμπιακό, παίζει με ΠΑΟ. Έχει δύσκολο πρόγραμμα. Έχει πιο δύσκολα παιχνίδια. Ωραία. Εσύ λες, άμα θες, γιατί μου άρεσε αυτό το πράγμα. Άμα το που με ακούει ο φίλος μου ο Χρήστος, θα μου έλεγε ότι είμαι εθισμένος όσον αφορά το στοιχηματισμό. Όταν θα έρθεις, θα βάζουμε από τώρα μία μπύρα. Μέχρι 4 πόντους το κερδίζεις εσύ, πάνω από 4 πόντους το κερδίζω εγώ. Ναι, δεν λέω ότι θα έχουμε, λέω καλό θα είναι να είμαστε. Α, καλά, καλό θα είναι να είμαστε δεύτεροι. Μπορεί να είμαστε και πρώτοι. Ναι, άλλο καλό θα είναι. Και άλλο, ποια είναι η ρεαλιστική προσέγγιση, τι θα πει καλό θα είναι. Ναι, ρεαλιστικά τώρα πόσο βαθμούς είπε ο Αντώνης έχουμε. 8 έχουμε. 8, άρα 5. Με 5 δηλαδή, άμα μπορέσουμε και τους πάμε 4 με 5 βαθμούς, είναι εντάξει. Εγώ λέω και να την κερδίσουμε την ΑΕΚ, που είναι πιθανό να την κερδίσουμε στο Χαρλάου, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι κάτω από 4 βαθμούς η διαφορά μας με την ΑΕΚ. Ναι, το θέμα είναι όπως. Γιατί άλλη αντιμετώπιση έχει η ΑΕΚ από τη διετησία και άλλη έχει εσύ. Οπότε ξέχασε το αυτό. Τώρα, ναι. Εμείς μιλάμε καθαρά αγωνιστικά. Καθαρά αγωνιστικά στην Ελλάδα, δεν είναι στη Γερμανία. Δεν μιλάω στην Deutsche Welle το ραδιόφωνο. Μην νομίζεις και στη Γερμανία εδώ είναι χάλια τα πράγματα με το VAR. Δηλαδή παίρνουν κάτι αποφάσεις που κουνάς το κεφάλι σου. Λες τι δίνει εδώ πέρα. Δίνει χέρι ο ένας, το άλλος δεν το δίνει. Μέσα στην περιοχή δίνει πέναλτι με την Κολονία π.χ. Ένα παιχνίδι μέσα στο Mainz. Από πλάγια κάνει σέντρα, απλωμένο το χέρι. Λέει ήταν κοντινή απόσταση, παίζεται. Αυτά πρέπει να διευκρινιστούν, έτσι. Υποτίθεται ότι όλα τα χέρια πλέον. Υποτίθεται ότι όλα τα χέρια πλέον στην περιοχή είναι πέναλτι, αυτό ξέραμε. Εκτός αν το έχεις πάνω στο σώμα σου, παιδί μου, στο στήθος, στην κοιλιά. Κάτι λέει μια τέτοια, αν είναι. Πώς το λένε, ο αγκώνας είναι πάνω, κάτω. Καλά, καλά, εντάξει, συγκινηθήκαμε. Και εδώ όλοι είναι δυσαρεστημένοι με το VAR, γιατί η μία αποφασή η ίδια την θεωρεί έτσι, ο ένας διαιτητής την άλλη την θεωρεί άλλος. Αλλά στην Ελλάδα μου κάνει εντύπωση ότι μιλάνε πάρα πολύ με το VAR. Δηλαδή συνέχεια κάθε απόφαση τους μιλάνε εκεί πέρα, δεν ξέρω τι γίνεται. Η φάση είναι ότι πρέπει όταν μια απόφαση είναι κρίσιμη, δηλαδή όχι κρίσιμη, άμα είναι ξεκάθαρο του λάθος του διαιτητή, τότε με βγαίνει το VAR. Στην Ελλάδα είναι αλλά στην Ελλάδα συνέχεια σε κάθε γκολ του Άρη έχω δει ότι. ότι ρωτάει το VAR και πέναλτι να βαρέσουμε πάλι θα ρωτήσει το VAR αν πήγε κανένας πιο νωρίς μέσα στην περιοχή. Δηλαδή αυτό είναι απίστευτο. Δηλαδή, κάθε γκολ του Άρη το παρακολουθώ. Λέει ένας φίλος μου, αν μην πανηγυρίσει, ακόμα περίμενε. Έχει VAR και μετά πανηγυρίζουμε. Οκ, φίλε μου. Να είσαι καλά, Μιχάλη. Θα τα πούμε έτσι. Να σε ακούμε πιο τακτικά από την Γερμανία. Πάμε στον επόμενο φίλο. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Old Trafford εδώ. Τι να μου πεις με το καφενείο, ήθελες και η νίκη. Δεν πέρασα τη σέντρα μέχρι το 43, δεν πέρασα τη σέντρα. Έβλεπα. Κάτσε, περίμενε, πήρες φόρα. 4 ευκαιρίες στη Liverpool, 3 στη United, το τελευταίο γκολ στα Χασομέρια. Ωραία. Και μετά το 75 κλειστήκανε για το 1-0. Τα είδες αυτά. Άκουσε με. Η Liverpool ξεκινούσε 6,5 και ο Ολυμπιακός με τον Άρη 7,5. Άρα είδα το πρώτο ημίχρονο. Θα πω ότι είδα, μετά ό,τι μου πεις θα σε πιστέψω. Αλλά θα δω το highlight, δεν μπορούσα να δω τα highlight. Ωραία. Εγώ αυτό που... Έχει Μαρσιάλ ένα μάτι, δεν είχε και Ράσφορντ, έτσι. Ναι, μεγάλος ο Ράσφορντ, είναι ο Ράσφορντ και ο Φαμπάστεν, αυτοί οι δύο είναι. Είναι μεγάλος ποδοσφαιριστής ο Ράσφορντ. Πιστεύω σε δύο χρόνια. Πιστεύω σε δύο χρόνια στον ΠΑΟΚ θα είναι, να ξέρεις. Ναι, ο Ράσφορντ. Καλά, παίξεις τώρα με το Σάστα και με το. Στον ΠΑΟΚ σε είπα, αφού το λες παιχταρά στον ΠΑΟΚ, είπα στην ομάδα σου να έρθει. Παιχταρά δεν το θεωρείς. Εγώ το θεωρώ να πούμε λίγο. Εσύ το θεωρείς παιχταρά. Εγώ το θεωρώ λίγο. Α, δηλαδή ο Μπερμπάτο που ήταν στην Κυριακή πιο καλός ήταν, ε? Βρε, λίγο το θεωρώ, να στηριχθεί η ομάδα τώρα η Μάτσε σε πάνω σε αυτόνα. Δεν είναι και καντόνα, εντάξει. Λίγο το θεωρώ. Μπορεί να σηκώσει αυτό τώρα το φουσό, στις πλάψεις τη Μάτσεστερ. Ναι, εντάξει, και το πρωί νομίζω ότι είναι και ο Πλατινί, δεν ξέρω ποιος να πω, ο Ζιντάν. Του πέτει αυτό και ο Λίγκα. Ούτε και Βαν Νίστελρόι δεν είναι, εντάξει. Με 30 παίκτες μου είπες, που λέει ο λόγος. Ποιος.
Τι να πω, τέλος πάντων. Λοιπόν, εγώ είδα από το 10. Αυτή η Λίβερπουλ. Ναι. Ρε Ζάκο, ναι. Αυτή η Λίβερπουλ την είδα τώρα. Αυτή δεν είναι ομάδα, σε παρακαλώ τώρα. Για να είναι πρώτη, είναι, κοιμούνται οι υπόλοιποι και εκμεταλλεύεται. Αυτό δεν φταίει η Λίβερπουλ. Βέβαια, είδα εγώ αυτό που είδα, για εγώ που είμαι αντι-Λίβερπουλ, από το 10 μέχρι το 40. Γιατί στο 40 έκανες μέχρι το 45 μία μεγάλη ευκαιρία και άλλες δύο μικρότερες. Από το 10 μέχρι το 40 έπρεπε να είναι 3-0 το σκορ. Από το 10. Ναι, από το 10 που πήρα εγώ. Έχασε και γνάτη μια ευκαιρία, μια παράλληλη σέντρα. Αυτό σου είπα. Στο 43 είναι αυτό. Αυτό εδώ σου το είπα. Στο 43 είναι. Δεν την πρόλαβε ο πιτσιρικάς. Να τη μπρόξει στα δίχτυα. Λίγο την ακούμπησε, ναι. Ήταν μεγάλη ευκαιρία. Μετά δεν είδε και μια ευκαιρία του Μαρσιάλ. Στο δεύτερο δεν είδα να σου πω ότι δεν πληρώθηκα στο στίγμα επειδή δεν έβαλε γκολ η Μάντσεστερ. Άλλο αυτό. Μετά το 75 η μεγάλη πρωτοφόρο ομάδα κλείστηκε για να κρατήσει ένα 0. Εγώ το είδα. Εντάξει, δεν είναι τίποτα ιδιαίτερο. Η Λίβερπουλ είναι αυτή τη στιγμή καλύτερη ομάδα στην Αγγλία. Με τρομερό μπρόξιμο από τη διετσία, βέβαια, έτσι. Με διαφορά. Και μερικοί πρόσεξε τώρα. Μερικοί έξυπνοι λένε η United λέει είναι ο Ολυμπιακό Ατλαντή. Αλλά πρόσεξε. Εγώ όμω έγινα United όταν είχα 7 πρωταθλήματα. Όχι. Δεν έγινα τώρα. Αυτό είναι. Κατάλαβε και έκανα τεμαράλ και την πέρασα από τη Λίβερπουλ. Πώ είναι ο Ολυμπιακό. Βέβαια, έδε αυτή τη φάση που γίνεται το φάουλ στον Ντεχέα. Και το δίνει γκολ αυτό ο διαιτητής, το έδωσε γκολ. Ένα πέφτει πάνω του, ο Βαντάικ που ήταν, πέφτει πάνω του, φεύγει μπάλα, καθαρό αφού σταματάνε όλοι και λέει παίζεται αυτός. Παίρνει την μπάλα ο Σαλάχ, τη δίνει ξέρω εγώ μπαλιά, σουτ γκολ. Λοιπόν, και πάει σέντρα, πρόσεχε. Πάει σέντρα. Φέτος είναι κολόφαρδη, κακά τα ψέματα, άστο τώρα. Πάει σέντρα, θέλω να σου πω το καταφανέστε το φάουλ, το κατακύρωσε γκολ ο διαιτητής, δηλαδή αν δεν υπήρχε VAR. Του την πέσαν όλοι. Πήραν κάρτα ο Ντεχέα, πήρε κάρτα ο. Ποιος ήταν ο αμυντικός του Πεντάκη. Να σε πω κάτι. Η Λίβερπουλ μπορεί να πάρει πρωτάθλημα φέτος και του χρόνου να πέσει και κατηγορία. Γιατί τόσο ικανή την έχω. Τόσο ικανή την έχω. Έχετε και ο Σαγόρας, θα σα ακούσει. Ο κύριος Σαγόρας, Λίβερπουλ είναι. Άρρωστος. Πες τον αμυντικό. Πολλούς τίτλους πίσω είναι, αιώνες. Πιστεύω τελευταία φορά πήρε πρωτάθλημα ο Σαγόρας. Σε σύνολο τίτλο. Τότε ξεκινούσε τη δημοσιογραφία ο Σαγόρας. Σε σύνολο τίτλο, ξέρεις ότι είναι κάπου το σκορ, νομίζω 71-59. Όλα αυτά εντάξει. Μην αρχίσουμε αυτό το τέτοιο, θα σου πούνε. Πάμε για το Παουγκάρι. Πάμε. Μου είχε πει ότι. Που σου είχα πει ότι αν ο Άρης δεν πάρει κύπελο ή δεν πει στην εξάδα, λες. Μου είχε πει ότι η ομάδα σου είναι πολύ δυνατή στα από πίσω. Στα. Σε αυτά που δεν φαίνονται, στο παρασκήνιο, δεν μου είπες. Ο Άρης είναι αδύναμος, για τον Άρη αδύναμος είναι. Όχι, ο ΠΑΟΚ θα είναι δυνατός τόσο στο παρασκήνιο. Δεν είναι αδύνατος, είναι ο ΠΑΟΚ στο παρασκήνιο δηλαδή τώρα. Όχι βρε, όχι. Εσύ είπες ότι αν δεν μπει ο Άρης στην εξάδα ή καλά το κύπελο είναι μια άλλη ιστορία. Σωστό. Ότι θα σημαίνει, ναι γιατί εγώ σου αντιστρέφω. Ωραία. Δεν μπορεί να οφείλεται και στην ανικανότητά σου να μην μπορείς να μπεις. Φυσικά και εκεί. Και εκεί και στις και στους κλεμμένους. Δηλαδή, και στους κλεμμένους. Αν δεν μπορείς να στείλεις την μπάλα στις αδίθια. Σωστό, είναι σωστό και αυτό. Αλλά έχω τουλάχιστον όσο και να είμαστε αντι-Άρης, αντι-ΠΑΟΚ ο καθένας ας πούμε, τουλάχιστον φέτος δεν μιλάω για αυτά που λέμε στην κρίση του διαιτή. Θα σου πω τρεις-τέσσερις φάσεις τα οποία είναι, θα μου πεις έχεις δίκιο. Θα σου πω τον πέναλτι με τον Όφη πρώτη αγωνιστική που κρατάει τον Ιντέγε. Θα σου πω το πέναλτι πάλι με τον Όφη στον Μπα. Θα σου πω το πέναλτι της ΑΕΚ. Θα σου πω το πέναλτι του Λάσο με τη Λάρισα. Αυτά είναι το μίνιμουμ 5-6 βαθμοί. Αν του είχα αυτού, ήμουν ήδη στην τέτοια. Ήμουν ήδη στην. Δεν σου μιλάω για τυχαία και ανικανότητα που έχει δίκιο, έχω χάσει και από αυτά. Δεν σου μιλάω για διαιτητικά κραυγαλαία λάθη. Έτσι. Ναι, αλλά κοίταξε να δει. Φέτος όμως, εγώ έχω παρατηρήσει ότι οι ομάδες. Δεν ξέρω, ο Άρης μπορεί να έχει δίκιο γιατί ότι αδικείται. Αλλά κάποιοι ευνοούνται και αδικούνται παράλληλα. Παίρνουν και δεν παίρνουν σφαιρικά. Ωραία, έχει δίκιο αυτό. Πες μου να πω, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Αν ευνοήθηκε ο Άρης σε κάποιο τέτοιο, να σου πω ότι ας πούμε μας κλέψαν 6 βαθμούς και μας δώσαν 2 ρε παιδί μου. Πες μου, μπορεί να μην θυμάμαι πραγματικά. Δεν το λέω για να το λέω. Πες μου μια φάση που ευνοήθηκε. Όχι, εσύ μπορεί να. Όχι, δεν λέω για τον Άρη. Ναι. Εσύ λες ο Πάκου μπορεί να έχει πάρει κάποια σφυρίγματα ευνοϊκά. Έχει και κατά του όμως, έτσι. Δεν μπορείς το πεις ναι. Αυτό. Και ο Ολυμπιακός το ίδιο. Αφού μιλάμε για Πάκου Ολυμπιακό και Ολυμπιακός έτσι. Το ίδιο. Ναι. Πίσω από ποιος μπροχτή είναι η ΑΕΚ που τα έχει πάρει τα περισσότερα. Η ΑΕΚ είναι πιο μπροχμένη φέτος μακράν του δεύτερου. Τώρα τι να λέμε. Μακράν. Και ο Παναθηναϊκός έχει κάποια, για να είμαι δίκαιος. Κάποια παιχνίδια που τον έκανα, όπως με την Ξάνθη, έχει κάποια, σε κάποια μάτσα έχει δίκιο και ο Παναθηναϊκός. Γιατί, να μην τα λέμε όλα δικά μας. Στα μασχετικά σήμερα άκουσα λίγο κάπου σε ένα κανάλι του Καλημερίδη, τον Μπάρη. Τι είπε ο κύριος Καλημερίδης ότι...
Ο κύριος Καλημερίδης λέει. Τι είπε? Ο Άρης πρέπει να κερδίσει την μάτς ζωής και θανάτου με τον Ιωνικό. Σωστό. Όχι να κερδίσει, να καλύψει και τη διαφορά πρέπει. Ναι, για να πιάσει, πρέπει να κάνει και έξω νίκη, λέει, γιατί είναι λίγο δύσκολος, λέει. Όχι έξω μία, μπορεί και δύο να χρειαστούν έξω. Εκτός αν πάρει, γιατί εδώ που διάβαζα του φίλου του τέτοιο, εγώ πιστεύω. Και ένα άλλο είπε για να διάρθρωση, να μην πέσει κανένας. Αυτό το ξέρεις. Mm-hmm. Είπε ότι μπορεί να γίνει και ένα διάρθρωση. Είπα στην αρχή, δεν άκουσες. Σε αυτά δεν μπορεί να βασιστεί όμως κανένας, έτσι. Αυτό ακούγεται στον αέρα. Ότι θα γίνει ένα διάθρωση. Αλλά ξέρεις ότι σε αυτά τα λόγια. Για 16 ομάδες να μην πέσει κανένας και να φεύγουν. Μπορεί και περισσότερο για να βολεύσουν και τον Ολυμπιακό. Να ανέβει και ο Ολυμπιακός, παρότι βαθμολογικά δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Το είπανε γιατί τώρα κοίταξε. Πες ότι δεν θα έχεις ΠΑΟΚ, δεν θα έχεις Ολυμπιακό. Τι γίνεται, για. Θα γίνει τη Α2 καλύτερο το πρωτάθλημα. Φτάνει πια ρε, εσείς. Έχουμε αυτή την πράσινη την κούτα. Τι να κάνουμε, ρε. Εντάξει, το άλλο το άμαθε. Ποιο θέλει να πάει για πρόεδρο τη ΕΟΚ. Ποιος, όχι, δεν το άκουσα αυτό, πραγματικά, για πες. Κουφάθηκα. Ο Βασιλακόπουλος θα θέσει τους ουσίωτα ποιος, μάντεψε, ο Φασούλας. Ο Φασούλας, εντάξει. Μην τρελαθούμε τώρα. Εντάξει. Να ξυπνήσουν και από εδώ οι δικοί μας οι τέτοιοι. Τι να σου πω, ας ξυπνήσουνε. Τέλος πάντων, είδομε, ας φύγει αυτός μία ο βαλσαμωμένος και βλέπουμε. Ο βαλσαμωμένος, εντάξει, 45 χρόνια και ξέρω εγώ 50 πόσο. Οκ, να σε καλό βράδυ, καλό βράδυ. Λοιπόν. Κάτσε να δω τι ώρα είναι. Ξεχαστήκαμε, ρε φίλε, ούτε τέτοιο μπειράζει. Μας πήραν σβάρνα τα τηλέφωνα. Ωραία, έχεις κανένα τέτοιο να μας δώσεις. Η Τσέλσι έβαλε γκολ. Ναι, πέναλτι. Με πέναλτι, έτσι. Άρσεναλ κόκκινη κάρτα. Το πάω και πες μου, μπορείς να δούμε πάω. Η Σίτι να πούμε ότι είναι ακόμα στο 0-0. Το καφένιο, ρε παιδιά, αυτή η ομάδα, ρε. Και ο Πάοκ χάνει με 2 πόντους στην αρχή της 4ης περίοδου, 73-71. Έκανε μια κακή τρίτη περίοδο. Ο Ανδρέας, καλησπέρα σας. Η άποψή μου είναι αν μπούμε στα playoff, θα πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στο κύπελο. Διψάω για τίτλο, λέει ο Ανδρέας. Συμφωνεί με τη δική μου άποψη. Ο Παντελής είναι εντάξει, δεν έγινε αδιαίτητα. Ναι. Η κυκλοφορεί μία μου έχουν στείλει καμιά 10 άνθρωποι μία φωτογραφία. Δεν ξέρω ποιο διαιτητή είναι αυτό τώρα από μπάσκετ, από τότε, δεν ξέρω και χώρα. Πραγματικά είναι ίδιο με μένα, ρε φίλε. Άμα έρθει, έλα να το δει. Έγινε διαιτητή, μου λέει. Πραγματικά στην αρχή όταν το είδα νόμιζα κάνανε φωτομοντάζ. Είμαι ίδιος εγώ. Το βλέπεις? Ναι. Έγινες διαιτητής, όντως, εντάξει. Όχι, δεν έγινα διαιτητής, ρε φίλε. Πάντως και με μένα διαιτητή σε τελικό κύπελο μπορεί να το χάσουμε το κύπελο, να ξέρεις. Λοιπόν, κάτσε να πάω και εδώ στα μηνύματα, να κλείσουμε λίγο τι γίνεται εδώ από δεν μπορώ. Πολλά. Ουφ. Λοιπόν, όχι, δεν έχουμε κάτι από μηνύματα. Κάτσε λίγο εδώ αυτό ότι ήθελα να σχολιάσω. Ναι, λέγαμε για τον Ιντέγε που θα κάνει περαιτέρω εξετάσεις την επόμενη εβδομάδα και ελπίζουμε. Εντάξει, βάλε στο μήνα μέσα είσαι. Ναι, ένα ο μήνα. Ο Λάρσον, από ό,τι άκουσα σήμερα από τα παιδιά στο Λαμπαουτάρι, δήλωσε άρρωστο σήμερα. Mm. Οπότε, τώρα, αν έχει κάποια γρήπη, θα είναι στην αποστολή, αλλά πώς θα είναι. Του έφεξε του Ντιγκινί, διότι πλέον βέβαια αυτό τον παραγωνισμό, αν είναι παραγωνισμός, εγώ δεν τον καταλάβαινα από την αλήθεια. Όχι, εντάξει, ήμουν τελείως αρνητικός. Όντως ήταν μια περίοδο ντεφορμαρίσματος του παίκτη, αλλά δεν γίνεται και σε ολόκληρο πρωτάθλημα κανείς παίκτης να είναι συνέχεια σε φόρμα. Ο Άρης έχει μπροστά πλειάδα παικτών που μπορούν να καλύψουν κάθε κενό που μπορεί να. Μπροστά είμαστε, εντάξει, δεν έχουμε πρόβλημα. Το εντάξει. Θέμα είναι πίσω πόσο θα αντέξει η αμυντική μας τετράδα, εξάδα δηλαδή. Λέω για ένα παίκτη ο οποίος, κακά τα ψέματα, αυτός και άλλοι δύο-τρεις ξεκινούσε η εντεκάδα από αυτούς, έτσι. Και ξαφνικά τον βλέπουμε. Δηλαδή τον περίμενα εντεκάδα με τον Ολυμπιακό, έτσι. Και τον Τιγκίνη, ναι, και εγώ βέβαια. Εντάξει, και βλέπω δεν ήταν μέσα. Μου, θα βάζα όλα τα δεύτερα. Ρε παιδί μου, και αυτό σωστό, αλλά σου λέω την κοινή, μια που δεν είχε πάρει παιχνίδια τις 2-3 τις προηγούμενες αγωνιστικές. Και είναι ένας παίκτης ο οποίος συλλογίζεται βασικός, έτσι. Μπήκε, παστέλωσε και ένα πολύ δύσκολο γκολ για μένα. Πραγματικά. Από αριστερή γωνία σε δεξιά στο έτσι. Τέρμα. Έτσι. Εντάξει. Ωραία, κάτσε λίγο αυτό, το είπαμε. Α, αυτό για τον. Πραγματικά, και αυτό θα είναι το τελευταίο έτσι, σχόλιο που θα κάνουμε. Έτσι λίγο πρέπει να κλείσουμε την εκπομπή. Με το μπαν αυτό από τη FIFA ξύπνησαν κάποιοι βρεκόλακες, πώς να το πω, κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι βρήκαν την ευκαιρία. Πραγματικά δεν ξέρω όμως, εντάξει, φυσικά όλα αυτά μπορούν να αντιμετωπιστούν δικονομικά, αλλά όταν μια απόφαση τουλάχιστον στο ελληνικό, στα ελληνικά δικαστήρια έχει τελεσιδικήσει και βλέπεις ότι κάποιος επιμένει, δεν ξέρω, φυσικά επαναλαμβάνω, δεν είμαι δικηγόρος, δεν ξέρω αν μπορείς να κάνεις
να κάνεις αυτού του ανθρώπου που επιμένει σε τελεσίδικες αποφάσεις, αν μπορείς να του κάνεις εσύ μήνυς, ξέρω εγώ, το οτιδήποτε. Νομίζω ότι... δηλαδή πάμε στην εμπάθεια μετά, εντάξει. Νομίζω ότι έχει κερδίσει κάποιες μηνύσεις ο κ. Χαρυπίδης απέναντι σε αυτό το άνθρωπο τι θα πει. Που εστί και μάλιστα... Όταν ο άλλος επιμένει σε τελεσίδικη, πάλι... Εφόσον κάνει αυτός και εσύ. Και μάλιστα έχει καταδικαστεί κιόλας με πρόστιμο και δημόσια συγγνώμη για κάτι τέτοιο. Αυτά έχουν γίνει σε δηλώσεις του. Εγώ δεν λέω για δηλώσεις. Ναι, βέβαια. Εγώ δεν μιλάω για δηλώσεις. Συλλέγει για τις πράξεις. Λέω ρε παιδί μου, μου κάνεις μήνυση και σε κάνω εγώ. Για ψευδή καταμήνυση σου κάνω κι εγώ μήνυση. Κατάλαβες, αυτό σου λέω. Εδώ δεν έχουμε δηλώσεις τώρα. Δεν έχουμε δηλώσεις από το συγκεκριμένο δικηγόρο. Επιμένει σε μία. Να χτυπάει συνέχεια τα νεύρα του κόσμου του Άρη, λέω εγώ, σε μια απόφαση που έχει τελεσιδικήσει 38.000 φορές. Τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή. Ας πάει με τους δικαστές αν έχει πρόβλημα. Τι να κάνουμε, δηλαδή. Αφισβητεί τη δικαιοσύνη ο συγκεκριμένος. Να το ξέρουμε. Έχει τελεσιδικήσει πολλάκις η περίπτωσή του. Τι να κάνουμε τώρα. Δηλαδή, τι να πω. Αλλά όπως λέει και εδώ στο All About Άρης, τώρα που μπλέχτηκε, λέει, κάπως να μην το πούμε, υπάρχει μια σιγουριά δικαίωσης του Άρη. Όντως, όποτε μπλέκεται ο συγκεκριμένος, το αποτέλεσμα είναι πολύ θετικό για τον Άρη. Σκοπός όμως δεν είναι να κερδίσουμε την υπόθεση. Σκοπός είναι να μπορέσει να κάνει μεταγραφή. Αυτό είναι. Κάτι το οποίο δεν φαίνεται και πραγματικά θέλω μια ενημέρωση. Δεν ξέρω εσύ που ακούσω. Εγώ εκείνη την ώρα κοιμάμαι και σήμερα, ειδικά με την αλλαγή του Λέβητα, ήμουν και πτώμα. Τι γίνεται, θα κάνει ο Άρης αυτό? Γιατί εγώ ρώτησα δικηγόρο, βρέθηκα προχθές σε μια καφετέρια με έναν δικηγόρο πολύ γνωστό και μάλιστα που έχει μπλεκτεί με υποθέσεις του Άρη και μου είπε η μόνη περίπτωση είναι να κάνει ο Άρης, τουλάχιστον για να μην χάσει, λέει, αν προλαβαίνει, να μην χάσει την περίοδο των μεταγραφών, αν προλαβαίνει, να κάνει αίτηση αναψηλάφισης. Έγινε αυτό από τον Άρη? Το θέμα είναι πόση ώρα θα πάρει. Νομίζω έχει στείλει κάποια χαρτιά και έχει ζητήσει την αναψηλάφιση υπόθεσης. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει γρήγορα. Πήγε ο Άγγελος Χαριστέας. Τι έγινε, μαθαίνουν τι. Τώρα που πήγε στη. Πού πήγε, στο Βέλγιο? Όχι, στη Γεωργία. Στη Γεωργία, ξέρω, αυτά είναι για άλλα θέματα. Τώρα αν έκανε πήγε εκεί, κουβέντα, ρε φίλε, για άλλα θέματα πήγε, αλλά για τέτοια τη FIFA πήγε. Ένα φιλικό, τι ήταν εκεί πέρα. Δεν ήταν, ήταν και οι διευθυντάδες εκεί πέρα. Δεν μπορεί να μείνει πέντε τίποτα. Κάποιες κινήσεις δεν πρέπει να λέγονται, δεν πρέπει να ακούγονται. Εντάξει. Το μόνο σίγουρο είναι ότι κάνουν κίνηση για να. Ναι, ο Πάκου πέρασε μπροστά 3 πόντους. 7,5 λεπτά πριν τελειώσει το παιχνίδι, έτσι. Έχει ακόμα πολύ δρόμο. Έχει πολύ παιχνίδι. Ακόμη νομίζω τα 100 θα πάει. Αν όχι τα 100, 90 και οι δύο θα πάνε σίγουρα. Σίγουρα. 75-78, 7 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το παιχνίδι. Νομίζω ο κύριος Αγόρα στην εκπομπή του θα τελειώσει το παιχνίδι. Αυτό είναι δεδομένο. 1-0 η Chelsea την Arsenal. Αυτή η City του καφενείου έχει βάλει κανένα γκολ. Τι να βάλει, θα μου πει. Με τον ανηματέρ. Λοιπόν, τίποτα άλλο τελευταίο, κάτσε να δω. Λίβερπουλ απέρριψε 30 εκατομμύρια για Σακίρι. 0-0 ακόμα στο 70. Τι καφενείο είναι, 1-0 να χάσετε ρε καφενείο. Λοιπόν, ανάκληση της άδειας θα διαβάσαμε εδώ, μέσα Κουέστα, ο Κουέστα να πούμε ότι ακολούθησε το πρόγραμμα, έτσι. Ναι. Να πούμε ότι η Λιόν Λίλ είναι 1-1 στα πιο σημαντικά, Σεβίλε Λεβάντε 1-1 και Νάπολη Λάτσιο ξεκολουθεί να είναι στο 50-1-0. Για τον κύριο Δημητρίου είπαμε που την άποψή του, εντάξει, τα αυτονόητα είπε. Για τον Ιντέγε είπαμε, χωρίς Ιντέγε είπαμε δεδομένο και με την Ξάνθη και με τον Πανετολικό. Νομίζω και με τον Πανιόνιο. Δεν υπάρχει εδώ, δεν νομίζω να... Και έφεσε φυσικά ο Άρης στο διαιτητικό της ΕΠΟ, του κυρίου Γραμμένου. Για τον Ντουρμισάη και ο ίδιος ο παίκτης βέβαια έκανε και αυτός. Έκανε και αυτός πρόσθετη παρέμβαση και βέβαια. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό το... Να δικαιωθεί εκεί ο Άρης. Εντάξει, βασικά ο Ντουρμισάη τώρα και με αυτό που είδε στο Άρης ΠΑΟΚ, νομίζω είναι και. Έχει όρεξη, για να μην το πω διαφορετικά. Έχει πολύ όρεξη. Τον είδαμε και λίγο βελτιωμένο με την Ξάνθη, αν και έχασε ένα γκολ που ας πούμε στις προηγούμενες δεν τα είχα. Πίστεψε ότι εγώ αυτό, όντας το απέναντι πέταλο. Δεν το πήρες χαμπάρι. Δεν το πήρα χαμπάρι αυτό το τσαφ που όλοι λέτε. Έκανε. Δεν το είδα, ναι. Δεν το είδες. Αυτό το γυριστό που έκανε. Σε αυτό το γήπεδο δεν έχω πάει να σου πω. Αλήθεια, έχω πάει καμιά 15 φορές στο παλιό. Σε αυτό το καινούργιο δεν έχω πάει. Α, αλήθεια, ναι. Δεν έχω πάει σε αυτό το καινούργιο. Έχω πάει στο παλιό. Στο παλιό δεν έχει πάει εσύ όμως. Δεν έχω πάει στο παλιό. Έτσι. Άρα μπορούμε να συγκρίνουμε τις εμπειρίες. Σε αυτό είναι η τέταρτη φορά που πηγαίνω. Τι έχεις, τι πόσο έχεις? Έχω τη νίκη την. Περσινή. Την περσινή. Τι μία φέτσι. Ακόμα και δύο χ. Δεν έχω χάσει. Δύο. Ναι. Έχω δύο νίκες και δύο χ. Καλά είναι. Ο Μιχάλης να μην έρθει σε αυτό το γι. Γιατί θα αλλάξει. Τέλος πάντων, εγώ δεν θυμάμαι. Γιατί πάρα από 10 φορές έχω πάει στο παλιό. Δεν θυμάμαι φυσικά αυτό που μένει στη μνήμη και νομίζω σίγουρα
σε όλους όσους ήταν στο παιχνίδι. Ήταν το παιχνίδι με την Ξάνθη, 3-2 χάσαμε. Ήταν το παιχνίδι με τον κύριο Μίρτσο, με αυτά που είχε κάνει με το πανό. Μάλιστα, ναι. Το οποίο πραγματικά εκείνη την ημέρα πρώτη φορά είδα κάγκελο από καουτσούκ. Φίλε, το κάγκελο το κουνούσαν έτσι. Σχεδόν είχε φτάσει, δεν είναι υπερβολή αυτό που θα ακουστεί, υπερβολή. Σχεδόν το κάγκελο είχε φτάσει το χορτάρι. Δηλαδή το κάναν μπρος-πίσω, και όταν πήγαινε πίσω, σχεδόν είχε, είχε φτάσει το χορτάρι. Δεν ξέρω πώς δεν λύγησε, έσπασε. Αν είχε λυγίσει, νομίζω θα έμπαινε μέσα ο κόσμος εκείνη την ημέρα. Διότι για όσους θυμούνται, ήταν την ημέρα που σαν τερματοφύλακας της Ξάνθης ο κύριος Μίρτσος πήγε πίσω, πήρε ένα πανό του Άρη και το έσχισε. Και μετά έγινε το έλα να δεις. Το έλα να δεις. Έγινε. Και είχε μάλιστα τότε κάτι, κάνανε κάτι εργασίες, φίλε, και είχε πάνω μπάζα. Πάνω στην κερκίδα είχε μπάζα. Δηλαδή, τώρα σου μιλάω για καταστάσεις. Πραγματικά κάτι. Όλο γεμάτο. Και είχε το πέταλο, ήταν δηλαδή 1500 άτομα. Δεδομένο αυτό. Και μετά φυσικά έγινε το σος, το έλα να δεις. Τι έγινε εκεί πέρα, γιατί πάνε. Ποιον βλέπει να γυρίζει, ο Λάμπαρτ πανηγυρίζει. Για τον γκολ, για το πέναλτι πανηγυρίζει προφανώς ο Λάμπαρτ, γιατί το έδειχνε ρεπλέ. Πάω να πούμε ότι είναι πίσω τρεις πόντους. 81-78 έχει την μπάλα ο Πάουκ και θέλουμε 6 λεπτά. Έχει την μπάλα ο Πάουκ, λοιπόν, και τη χάνει. Σιγά σιγά το Μπούλογλου. Κάτσε λίγο εδώ. Ναι, αέριο έβαλα ρε Πέτρο, όχι έβαλα αέριο. Είχα αέριο, πέθανε ο Λέβητας. Προφανώς ξέρεις τη δουλειά. Για εσάς που έχετε αέριο, να σας πω, να σας κάνω έτσι, να σας προειδεάσω λίγο. Γιατί ο Λέβητας έχει μια συγκεκριμένη διάρκεια ζωής, να ξέρετε, έτσι. Δηλαδή είναι μεταξύ 10 και 15 χρόνια, 12-13 και αν σας πάει είναι καλά. 14, κατάλαβες, κάπου εκεί. Τόσο αν πληρώσει, δεν ξέρω εγώ, δεν καμιά 2-3 χιλιάρια για Λέβητα. Αυτή η κοινή τη αγορά είναι τόσο. Λοιπόν, όταν είναι να τον αλλάξετε, πιστεύω μόνο από τον παπά τη ενορία δεν θέλει πιστοποιητικό, να ξέρετε. Α, μάλιστα. Θα περάσετε πολύ ωραία. Μπορεί να έχουν αλλάξει βέβαια αυτά, αλλά τώρα εσύ όχι, το όχι, όχι, τώρα. Όχι, όχι. Αν θέλει να τα κάνει νομότυπα, έχει πολύ χαρτομάνι. Θερμοϊδραυλικό να έρθει, μηχανολόγο, πρώτο άναμα, όλα αυτά τα πληρώνει, να ξέρει. Πρέπει να γίνουν όλα αυτά για να γίνουν ομότυπα. Λοιπόν, έχει πάρα πολύ. Έβαλα πριν ένα μήνα αέριο. Άμα τα έχεις βάλει πριν ένα μήνα, ρε Πέτρο, τα έχεις περάσει όλα αυτά τα πράγματα που λέμε. Αν έβαλες πρώτη φορά, εντάξει. Εγώ λέω όταν χαλάσει ο Λεβίτα σου, κάποια στιγμή θα χαλάσει μετά από χρόνια και θα πρέπει να τον αλλάξεις, να βάλεις άλλον Λεβίτα. Χαλάει ο Λεβίτας. Έχει πολύ. Τα δύο μέρες έτρεχα. Λοιπόν, αυτά. Επίλογο, κύριε Αντώνη μας. Τι τρώσε, κύριε. Σε φέρνω και τρώσε μέσα στο ντιο, ρε. Ξεχνά το τέτοιο τρώσε στο ντιο. Τι είναι αυτό, θέλω κι εγώ. Τι είναι αυτό, καραμέλα. Μπάρα πρωτενη, θέλει. Μπάρα πρωτενη, ναι. Σοκολάτα έχει. Φράουλα. Χτυπάω. Μην το πάρουμε από εσένα, εντάξει. Δεν λέει. Για πε. Τίποτα. Κάνε επίλογο. Κρατάω στο μπάσκετ το πολύ σημαντικό διπλό που πρέπει να έρθει την Κυριακή με τον Ιωνικό. 7 η ώρα από με το ματσέτσι. Να πούμε ότι Πέμπτη 7.30 με Ξάνθη, ακόμα ένα πολύ 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 αυτό σημαντικό είναι, μάτς. Αυτό και είναι βάσει στατιστικών, αν το πάρεις, τους έχουμε νικήσει τρεις φορές. Λες, μην γίνει καμιά στραβή. Μην γίνει καμιά στραβή με το όλο κλίμα για τις μεταγραφές, με την απουσία του Ιντέγη κτλ. Πολύ σημαντικό μάτς. Και το επόμενο πολύ σημαντικό μάτς είναι μέσα στον Πανετολικό. Που σου είπα, εγώ πιστεύω ότι σε αυτά τα τρία μάτς με Ξάνθη, Πανετολικό, Πανιόνιο, που είναι ένα πολύ εφικτό σενάριο να κάνεις 7 με 9 βαθμούς. Νομίζω ότι έχεις καπαρώσει τη θέση στα πλέον. Ο Άρης με βάση το πρόγραμμα, το πρόγραμμα του, το πρόγραμμα των άλλων, πρόσεξε. Ναι, ναι. Το πρέπει να αυτοκτονήσει. Νομίζω χθες ο Χρήστατος ο Τσαλτίδης. Οι άλλοι παίζουν συνέχεια μέχρι το τέλος μεταξύ τους. Συνέχεια. Λοιπόν, ο Άρης έκτη έβδομη αγωνιστική ήταν ακριβώς αντίθετο. Τώρα στην 19η είναι ακριβώς αντίθετα τα πράγματα. Αυτοκτόνησαν οι άλλοι και η Λάρισα και η Όφη. Αυτοκτόνησαν, ξεφούσκωσαν όπως θέλετε το λέτε. Τώρα με τα δεδομένα που έχουμε τώρα, το πρόγραμμα του Άρη και των Αλωνών, ο Άρης πρέπει να αυτοκτονήσει για να μείνει εκτός εξάδος, έτσι. Εγώ θα το πω μετά και το τέλος του αγώνα μέσα στο Αγρίνιο. Πρώτο παιχνίδι είναι τώρα το την Πέμπτη. Αν κάνεις τώρα, ας πούμε, ξέρω εγώ, μια ισοπαλία με την Ξάνθη και μια ισοπαλία, ξέρω εγώ, με το Αγρίνιο, μια ήττα κτλ. Μπερδεύεσαι, χάνεσαι μετά. Παρότι παίζουμε με τον πρώτο τελευταίο την άλλη εβδομάδα, εγώ θα σου πω σε αυτά τα δύο μάτς μίνιμουμ 3 βαθμούς πρέπει να πάρεις. Μίνιμουμ. Μήνυμα. Κανονικά 6. Πρέπει, εγώ σου λέω. Εγώ σου λέω για την εξάδα μήνυμου, πρέπει να πάρεις 3. Μήνυμουν 4. Εντάξει. Εντάξει. Έβαλα καλό Λέβητα πρώτη φορά. Εντάξει, άλλο πρώτη φορά. Λέφε, σου λέω, εγώ χάλασε και
το έκανα μόνος. Αν φωνάξω όπως λες εταιρεία, θα πληρώσω πολύ περισσότερα. Και σου λέω, το κάναμε, είχαμε μια άκρη να πάρουμε και ένα λέβητα λίγο πιο φθηνά από τον κανονικό, εντάξει. Μετά αυτά πρέπει να τα κάνεις μόνος σου. Εσύ φώναξες μια εταιρεία. Δεν είναι ο μεγάλος ντρούλινγκ, έτσι. Τι να κάνουμε, ρε φίλε, ότι μπορούμε να λέω φτωχοί άνθρωποι είμαστε. Τι είμαστε, πλούσιοι. Ξέρεις πώς κάνει ένας λέβητας καταρχήν. Μη σου πω και λιποθυμήσεις. Ένας κανονικός λέβητας να πας να αγοράσεις, ξέρεις πόσο είναι. Ποντάμε 2-3 χιλιάρικα. Όχι. Εντάξει, πήγες πολύ. Ένας καλούτσικος. Ναι, πάει 1200, 1300 εκεί. 1400 εκεί. Αυτό. Θα σου πω τώρα, για μην τα λέω και στον αέρα, πόσο κάνουν όλα τα άλλα που σου είπα. Αυτά είναι μόνο ο λέβητας. Έτσι. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχουμε τίποτα άλλο. Να ευχαριστήσουμε όλο τον κόσμο για την συμμετοχή και την ακρόαση, αφού διαβάσω βέβαια και τους χορηγούς, τους βασικούς υποστηρικτές. Με πρώτο και καλύτερο το Πορκίτο, ψητοπολί με τις αυθεντικές και παραδοσιακές του γεύσεις στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Ο καλύτερος γύρος της πόλης, χοιρινός Κοτόπουλο, όπως και πολλές άλλες χειροποίητες νόστιμιές σας περιμένουν στο ψητοπολίο μας. Έχουμε σούπερ λακταριστές προσφορές καθημερινά. Δύο special burgers και μία τσίκης. Και μια κοκακόλα μόνο με 5,90. Δύο μπέρκερ με γύρω και μια κοκακόλα μόνο με 5 ευρώ. Και το μενού των δύο ατόμων, δύο μπέρκερ, μια πατάτα, μια σαλάτα, μια κοκακόλα 500 ml μόνο με 10 ευρώ. Όλα αυτά μπορούμε να τα βρούμε στην Καρολή και Δημητρίου 52, πρώην διοικητήριο, και delivery στο 2310-520-555. Κατεβάζοντας την εφαρμογή μας από το App Store ή από το Google Play και κάνοντας από εκεί την παραγγελία, σας περιμένει έκπτωση 10%. Να ευχαριστήσουμε επίσης και τη Mazda Αμανατίδης και το εξειδικευμένο συνεργείο της. Με πάνω από 20 χρόνια εμπειρίας και εξειδίκευση στα αυτοκίνητα Mazda. Με σέρβις, ηλεκτρονικό έλεγχο, φανοποιείο, βαφείο, ανταλλακτικά, ελαστικά, αξεσουάρ και μετρητή συμπίεσης RX. Mazda Manatidis, ένα όνομα εγγύηση με τις πιο ανταγωνιστικές τιμές και προτεραιότητα τη δική σας ασφάλεια. Το Mazda έχει το μάστορά του και είναι ο Γιάννης Αμανατίδης και το επιτελείο του. Το σημείο συνάντησης στο Mazda είναι στην πόλη μας και είναι στην Παπάφη 205. Όσον αφορά το τηλέφωνο για τυχόν απορίες, το 2319-24931 σας περιμένει και κάθε απορία σας μπορεί να απαντηθεί από την Mazda Αμανατίδης. Λοιπόν, έλεγα ότι θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο για τη συμμετοχή και την ακρόαση. Αύριο πάλι πρώτο Θεός με τα Σωτρέγια εδώ στο Λίμπερο 107,4 σε 9 η ώρα για άλλη μια εκπομπή Ράδιο Μαρμίτα. Μην ξεχνάτε, Παρασκευή είπαμε, έχουμε special guest καλεσμένο εδώ στο στούντιο. Τον, δεν βλέπω το στούντιο να μένει. Μια καινούργια ανακαίνιση τη βλέπω, παρότι είναι νέα τα στούντιο, να γίνεται. Θα έχουμε την Παρασκευή από τις 9 ως 11 τον Κωστή το Ραπτόπουλο. Λοιπόν, αυτά. Δεν έχουμε να πούμε τίποτα άλλο. Μείνετε. Ο Πάοκ είναι στην ισοπαλία 3 λεπτά πριν λήξει το παιχνίδι. Κύριος Ζαγόρας θα κάνει την είσοδο. Κύριος Ζαγόρας, ναι. Καλό βράδυ σε όλους. Ναι, αυτά είπαμε αυτά. Μείνετε συντονισμένοι στον Λίμπερο. Ακολουθεί ο Γιώργος Ζαγόρας με την εκπομπή Ζούγκλα. Θα σας κρατήσει συντροφιά. Να είστε καλά. Καλό βράδυ.